ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Επικύρωση πρακτικών 33, 34 και 35 συνεδρίας Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έτους 2012. Υπάρχει αντίρρηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά. Λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο επικυρώνει τα πρακτικά της 33, 34 και 35 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έτους 2012. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Θέμα 2. Επικύρωση πρακτικών πρώτη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έτους 2013. Υπάρχει αντίρρηση, μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο επικυρώνει τα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έτους 2013. Θέμα 3. Ενημέρωση. Λοιπόν, ναι, από την παράταξη αυτή είναι απροπτική. Ζητήθηκε να δικαιολογηθεί η απουσία του κυρίου Κικίλια και της κυρίας Άννας Καραμαλή λόγω υποχρεώσεών του στη Βουλή. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να δικαιολογήσει τις απουσίες του κυρίου Κικίλια και της κυρίας Καραμαλή και να γραφτεί στην πρώτη απόφαση μαζί με τους άλλους. Θέμα 3. Ενημέρωση σχετικά με θέματα του παραλιακού μετόπου της ακτογραμμής του Σαρωνικού. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι δήμαρχοι, κύριε Αντιδήμαρχη, κυρίες και κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Περιφέρειας Αττικής, η παράκτια ζώνη του πολεοδομικού συγκροτήματος Αττικής, ευρύτερα γνωστή και ως παραλιακό μέτωπο Αττικής, είναι ουσιαστικά μια τεράστιας έκθεσης και σημασίας ακτογραμμή από την αστική περιοχή του Φαλήρου έως το Σούνιο, στην οποία συνυπάρχουν φυσικό περιβάλλον υψηλής οικολογικής ποιότητας, τοπία σπανίου φυσικού κάλους, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και χώροι με σημαντικές πολεοδομικές λειτουργίες. Σήμερα, με το νέο αναπτυξιακό νόμο που βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, σηματοδοτείται με αποφασιστικότητα για πρώτη φορά ίσως η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που γνώρισε ποτέ η χώρα. Μέχρι σήμερα η εν λόγω ανάπλαση αποτελούσε πεδίο αντιπαραθέσεων, συγκρούσεων και ανούσιων μελλοντολόγων, όπως τώρα φαίνεται ότι υπό οι προποθέσεις μπορεί το εγχείρημα να μετατραπεί από ουτοπία σε απτή πραγματικότητα. Ειδικότερα με τα άρθρα 16 και 17 του αναπτυξιακού νόμου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ, η οποία θα αναλάβει το όλο εγχείρημα. Είναι ευνόητο ότι εν λόγω ανάπλαση, στο μέτρο που αυτή θα καταστεί αποτελεσματική και σύγχρονη, είναι ικανή να μεταμορφώσει κυριολεκτικά την περιοχή και να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και επενδυτές σε μια εποχή που πολλής λόγος γίνεται περί αυτού. Έγινε επιτέλους κατανοητή σε όλους η ανάγκη στροφή της πόλης προς τη θάλασσα, η οποία ουσιαστικά αποτελεί για την Αθήνα και τη μοναδική διέξοδό της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που την κάνουν ασφιχτιά, δηλαδή την αντινόμενη ρήπαση της ατμόσφαιρας, το κυκλοφοριακό πρόβλημα και την έλλειψη πρασίνου. Το παραλιακό μέτωπο της Αττικής αποτελεί σοβαρό εργαλείο ανάπτυξης δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και διασφάλισης ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Η σχέση των συμπολιτών μας, όλων μας, με τη θάλασσα είναι εγγεγραμμένη στα γονίδιά μας. Η διέξοδος προς τη θάλασσα και η ενασχόληση των κατοίκων της περιφέρειας, είτε με επαγγελματικές δραστηριότητες, είτε για κάθε είδους αναψυχή, αποτελούν στοιχεία της καθημερινότητάς μας. Η Περιφέρεια Αττικής, ως ένας σημαντικός φορέας που υλοποιεί και χρηματοδοτεί μεγάλα και σημαντικά έργα υποδομής, δεν θα μπορούσε παρά είναι αραγός μιας τέτοιας προσπάθειας. Άλλωστε, η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου είχε διατυπωθεί και στις προεκλογικές μας θέσεις ως μία από τις θεσμικές δράσεις ποιοτικού μετασχηματισμού της Αττικής. Το ΠΕΠ Αττικής εξάλλου συμμετέχει με ποσό 160 εκατομμύρια στην ανάπτυξη μέρους των έργων υποδομής, όπως η λεωφόρο Ποσειδώνος, η κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων ανάπλασης περιοχής του Φαλιρικού Δέλτα. Υπάρχουν όμως ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει απαραίτητος να διευκρινιστούν, προκειμένου και η ανάπλαση να γίνει και οι ορισμένες φορές εύλογες αντιδράσεις τοπικών φορέων και κοινωνιών να καυθούν. Όπως αναφέρει η σχετική νομοθεσία,
Η εταιρεία που θα συσταθεί θα αναλάβει τη διοίκηση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτηρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτηρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του Ακροτηρίου Σουνίου. Θα μπορεί δηλαδή να κάνει απαλωτριώσεις, αγορές, να αναθέτει μελέτες έργα, να κάνει μισθώσεις και γενικά παραχωρήσεις χρήσης, ενώ θα επιδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή από τον προϋπολογισμό. Η παραλιακό Αττικό μέτωπο ΑΕ φιλοδοξεί με δύο λόγια να λύσει χρόνια προβλήματα και αγκυλώσεις, όπως καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων, διεκδικήσεις, να μεταβάλει κατά το δοκούν χρήσης γης και γενικά να συνδράμει στον πολεοδομικό και χωροταξικό ανασχεδιασμό της περιοχής. Τα κριτήρια βάσης των οποίων θα γίνουν ανωτέρω επιλογές, οι οποίες αναμφίβολα θα πρέπει να προωθούν και στρατηγικές οικονομικές επενδύσεις, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι αποκλειστικά οικονομικά. Θα πρέπει να συνυπολογίζουν τον παράγοντα περιβάλλον οικολογία, να διασφαλίζουν τη συνταγματικά επιτασσόμενη προστασία, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων, να μην περιορίζουν το δημόσιο χώρο και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον Αιγαιαλό και την παραλία. Το παράκτιο μέτωπο της Αττικής έχει ανάγκη από σημαντική αναβάθμιση, αλλά αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος και των πολιτών. Ας μην λησμονούμε ότι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου εμπλέκεται και με ορισμένα έργα σταθμή που είναι η ανάπλαση του ελληνικού, όπου ο διαγωνισμός είναι στη β' φάση και παρουσιάζει εμπλοκή λόγω εστάσεων ή για άλλους λόγους. Ιδιωτικό έργο της δημιουργίας του πολιτιστικού πάρκου από το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου στο Φαλιρικό Δέλτα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την Ελλάδα και τον πολιτισμό, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν πάνω από 566 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ο αρχικός προϋπολογισμός. Η έκταση βρίσκεται στο Φαλιρικό Δέλτα και το σχέδιο κάνει λόγο για τη δημιουργία πολιτιστικού πάρκου και αναψυχής 170 στρεμμάτων, όπου θα περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το έργο φέρει τη σφραγίδα του διάσημου αρχιτέκτονα Ρένζο Πιάνο, που θα ολοκληρωθεί το 2015. Ο φαλιρικός όρμος από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το Φάλιρο, όπου έχει δρομολογηθεί το έργο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ωστόσο, ο Δήμος, σε συνεργασία με ιδιώτες, έχει ήδη προχωρήσει σε ανάπλαση μεγάλου τμήματος περιοχής. Αποτέλεσμα είναι να έχει δημιουργηθεί η Χρυσή Πλατεία με ύπες χρήσεις κινηματογράφου, αναψυκτήριο, πάρκο και η μεγαλύτερη παιδική χαρά της χώρας, όπου χιλιάδες πολίτες χαίρονται. Επίσης, έργο πρότυπο θεωρείται η ανάπλαση της Μαρίνας Φλίσβου. Η Μαρίνα, εκτός από τα σκάφη αναψυχής που φιλοξενεί, έχει μετατραπεί σε χώρο για βόλτα και αναψυχή για όλους τους πολίτες της Αθήνας. Η αξιοποίηση του λεγόμενου μικρού καβουριού, της έκτασης δηλαδή που βρίσκεται ο Αστέρας Βουλιαγμένης και η Μαρίνα. Η ανάπλαση των 650 διοικητησίας της Εθνικής Τράπεζας, του ΟΛΠ, της ΑΓΕΤ και των ελπέστρεμάτων στα λοιπάσματα Δραπετσόνας. Η περιοχή λέγεται ότι έχει τραβήξει την προσοχή αραβικών κεφαλαίων, αλλά και κάποιων που προωθούν τη δημιουργία πίστας Φόρμουλα 1. Τη μετατροπή του ΤΕΚ Βοντό σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Η έκταση περίπου 1.500 στρεμμάτων στις Αλικές Αναβίσου, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για τουριστικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, υπάρχει έντονη αντίδραση των κατοίκων της περιοχής που έχουν μπλοκάρει στο παρελθόν αντίστοιχες κινήσεις. Η ανάπλαση λοιπόν του παραλιακού μετώπου πρέπει να συνδεθεί αρμονικά και με ορισμένα έργα τα οποία ήδη έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται. Το εγχείρημα αυτό είναι κομβικής σημασίας, διότι η επιτυχία του μπορεί να αναπτύξει σημαντικές ενέργειες οικονομίας κλίμακος, ενώ ενδεχόμενη αποτυχία θα προκαλέσει δυσαρμονίες, καθυστερήσεις και σημαντικές οικονομικές επιβαρύσεις. Η ανάγκη λοιπόν ενός συνολικού σχεδιασμού ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου είναι στην παρούσα φάση απολύτως αναγκαία και θα πρέπει να περιλαμβάνει αδιαφυσβήτητα και όλα τα έργα υποδομής. Οδοί πρόσβασης, υδραυλικά και λιμενικά έργα, έργα αναπλάσεων και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και όλα τα έργα ανοδομής που θα επιτρέψουν μια αναπτυξιακή στρατηγική σε συνδυασμό όμως με την ωφέλεια των κατοίκων από τη χρήση των χώρων. Για όλα αυτά βέβαια απαιτείται ένας σοβαρός πολεοδομικός σχεδιασμός. Πρέπει να καταμετρηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να τεθούν συγκεκριμένοι περιορισμοί, να γίνουν όσο το δυνατόν λιγότερες και στοχευμένες παρεμβάσεις με μικρή πολεοδομική επιβάρηση. Μόνο μια στρατηγική
μελέτη συνολικής ανάπτυξης θα είναι ο συνδετικός κρίκος που θα απαιτηθεί για να συγκεραστεί η ανάπτυξη με την επίπτωση στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου της Αττικής προβάλλει ως ένα σοβαρό αναπτυξιακό εγχείρημα και εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας νέων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης με τις παρακάτω καταρχάς προϋποθέσεις και κατευθύνσεις. Η αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου οφείλει να προστατεύει, να διατηρεί και να αποκαθιστά τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους και τα παράκτια οικοσυστήματα θαλάσσια και χερσαία. Θα πρέπει να ληφθεί με έρευνα για την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων οικολογικά σημείων και για την προστασία εκείνων που σήμερα έχουν ικανοποιητική οικολογική ποιότητα. Είναι κεφαλαιώδες να λαμβάνεται κάθε φορά σοβαρά υπόψη η ευαισθησία και η αισθητική του τοπίου. Οι παρεμβάσεις δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι γραμμικού χαρακτήρα, αλλά να εντάσσονται στη λογική των παραλιακών ζωνών, αλλά και των ευρύτερων ζωνών επιρροές, πίσω δηλαδή από τις παραλιακές ζώνες. Θα πρέπει να προβλεφθούν τα αναγκαία συνοδευτικά έργα υποδομών και να συνεκτιμηθεί το εξωτερικό κόστος που προκύπτει. Οι άμεσες και έμεσες αρνητικές επιπτώσεις, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές κτλ., τόσο κατά την κατασκευή όσο και τη λειτουργία των παρεμβάσεων, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και σε κάθε περίπτωση να συνδεθούν με τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση προσέγγισης του αριθμού των κρουαζιεροπλοίων πέρα από τα πολλαπλά θετικά αποτελέσματα επιβάλλει τη βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών μεταφορών στον αστικό ιστό της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί τη δημιουργία νέων προορισμών στην περιφέρεια με στόχο τη διάχυση ανάπτυξης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων μπορεί να συνδεθεί με άλλα ανταλλάγματα σε υποβαθμισμένες περιοχές της περιφέρειας εκτός του παραλιακού μετόπου. Η στρατηγική αυτή θα συμβάλλει στην ευρύ αποδοχή της αξιοποίησης από τις τοπικές κοινωνίες και θα μπορούσε να βλύνει αντιδράσεις προερχόμενες από διάφορες ομάδες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρείται αταλάντευτα η αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στις ζώνες Αιγαλού και παραλίας με παράλληλη ενίσχυση όπου είναι δυνατόν του δημοσίου κοινόχρηστου του χαρακτήρα τους. Παράλληλα, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι ασύμβατες με τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τις δραστηριότητες και να αποσυφορηθεί από εντατικές αποκλειστικές χρήσεις πλην των επιλεγμένων. Απαιτείται λοιπόν μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων πολεοδομικών παρεμβάσεων και κανονισμών ανασυγκρότηση των λειτουργιών ώστε να βελτιωθεί η προσαπεσταλασσιμότητα του κοινού, να επεκταθούν οι δυνατότητες αναψυχής και επαφής με τα φυσικά στοιχεία και να προωθηθεί πάντα υπό όρους η εγκατάσταση νέων και ποικίλων δραστηριοτήτων. Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί και η συγκοινωνιακή σύνδεση με την πόλη. Η παράκτια ζώνη θα πρέπει να συνδεθεί με τους κεντρικούς τόπους και τα αστικά μέτωπα των παραλιακών δήμων μέσω νέων συγκοινωνιακών γραμμών, με παράλληλη αναβάθμιση των λίγων υπαρχόντων, ώστε πραγματικά να αποτελέσει χώρο ψυχής και εκτόνωσης όλων των Αθηναίων, όλων των πολιτών της Αττικής. Για τον ίδιο λόγο, αλλά και για την εξυπηρέτηση αυξημένης τουριστικής ζήτησης, θα πρέπει να επεκταθούν οι λειτουργίες αναψυχής και θαλασσίων δραστηριοτήτων σε όλο το Σαλονικό. Ενίσχυση του νοητού τόξου, Επίδαυρος, Έγινα, Σούνιο. Η χρηματοδότηση, κατασκευή και διαχείριση του παραλιακού μετόπου στο πλαίσιο ενός ενίου προγράμματος θα πρέπει να αποτελέσει κοινή συμφωνία των εμπλεκομένων αρχών, φορέων, κινήσεων των πολιτών και της αυτοδιοίκησης, αντλώντας τη θετική εμπειρία των παρεμβάσεων στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Αναφέρουμε για μία ακόμη φορά ότι το περιεχόμενο της ανάπτυξης αξιοποίησης του παραλιακού μετόπου αποτελεί το μείζον ζήτημα. Προτείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης του παραλιακού μετόπου με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας Αττικής, ο οποίος θα επιτρέψει να δοθεί το στίγμα των σκέψεων και απόψεων της κοινωνίας υπό καθεστώς απόλυτης διαφάνειας, με ανοιχτό, ειλικρινή και δημοκρατικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς όμως ανέτειες καθυστερήσεις και τεχνητά προσκόμματα. Στον ευρωπαϊκό χώρο, σε αντίθεση με τη Μέση Ανατολή και τις πετροπαραγωγικές χώρες της ευρύτερης περιοχής, υπάρχουν αναρρύθμιτα παραδείγματα λελογισμένης αξιοποίησης και βιώσιμης διαχείρισης παρακτίων ζωνών σε μικρή ή μεγαλύτερη κλίμακα. Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης σε όλες τις παρεμβάσεις ήταν κρίσιμες και εκ των υστέρων αποδεικνύονται αποτελεσματικές και κυρίως βιώσιμες. Η Αθήνα είναι
ίσως η μοναδική πρωτεύουσα στον κόσμο που βρίσκεται τόσο πολύ κοντά σε παραλίες με τόσα καθαρά νερά. Σε αυτό ασφαλώς είναι η καταλυτική επίδραση του βιολογικού καθαρισμού της Σπιτάλιας, η οποία παρεμπιπτόντως θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τις οποιασδήποτε μελλοντικές δράσεις στις υπόλοιπες παραλίες Αττικής. Νερά που επιτρέπουν την εκτόνωση των Αθηναίων με τη χρήση των παραλίων και την αναψυχή τους κοντά στη θάλασσα. Ας το εκμεταλλευτούμε. Ας ανοίξουμε επιτέλους δρόμο στην ανάπτυξη. Στη βιώσιμη ανάπτυξη που δεν θα θυσιάζει όμως τα πάντα στο βωμό του επιχειρηματικού κέρδους, αλλά θα συγκεράζει την επιχειρηματική επιτυχία με τον παράγοντα άνθρωπος, περιβάλλον, ποιότητα ζωής. Ας στρέψουμε το βλέμμα προς τη θάλασσα του Σαρονικού, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, απενδυόμενη το μανδύα της εσωστρέφειας και της άνεσης, με μόνο στόχο και σκοπό μας να παραδώσουμε στις νέες γενιές μια καλύτερη Αττική. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, από την εμπειρία, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το παράκτιο μέτωπο από τον Πειραιά έως το Σούνιο είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Δυστυχώς, εμείς οι ίδιοι το φέραμε σε αυτήν την κατάσταση. Εμείς λοιπόν οι ίδιοι θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε προς όφελος των πολιτών. Παρακαλώ. Ο κατάλογος ομιλητών θα ανοίξει. Ναι, δεν θα ανοίξει ακόμα. Θα ανοίξει μετά την τοποθέτηση της κυρίας Χαρακλούμη και του κυρίου Τσοχαλά. Κυρία Χαρακλούμη. Καλησπέρα σε όλους. Κάθε φορά που παρατηρεί κάποιος το παραλιακό μέτωπο, διαπιστώνει το μέγεθος των χαμένων ευκαιριών για την πρωτεύουσα. Το τοπίο είναι λίγο πολύ γνωστό. Πανάκριβες ολυμπιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες παραμένουν αναξιοποιητές. Αρκετές παραλίες κλειστές χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στον πολίτη. Αυθαίρετα κτίσματα στον Αιγιαλό. Είναι νομίζω αυτονόητο ότι η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου είναι ζωτικής σημασίας για την Αττική. Πριν από λίγο καιρό, στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της Αττικής, ψηφίσαμε την προοπτική να γίνει η Αθήνα ένα city break προορισμός. Είναι σαφές πως αυτό δεν μπορεί να γίνει με το παραλιακό μέτωπο στην κατάσταση που είναι σήμερα. Παραλιακό μέτωπο όμως δεν είναι μόνο η νότια Αθήνα. Η ακτογραμμή της Αττικής από τον Πειραιά ως το Σούνιο, αλλά και τα νησιά του Αργοσαρονικού, είναι κατά τη γνώμη μου περιοχή που πρέπει να αξιοποιηθεί. Με ποιο τρόπο όμως και με ποιους όρους. Νομίζω πως είναι πως βασικός στόχος θα πρέπει να είναι το άνοιγμα του θαλασσίου μετώπου της Αθήνας, η απελευθέρωση της Αθήνας προς τη θάλασσα. Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι μια τεράστια επένδυση των Ελλήνων που πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να απελευθερωθεί η Αττική, να ανοίξει το θαλάσσιο μέτωπο και να διαμορφωθούν χώροι αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού και πρασίνου. Χώροι όπου ο πολίτης θα αισθάνεται καθημερινά ότι έχει αναβαθμιστεί η ποιότητα της ζωής του, που θα δίνουν δυνατότητα συμμετοχής, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και βεβαίως πολιτισμού. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να γίνουν σαφώς με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η ευρύτερη περιοχή του παράκτιου μετώπου διαθέτει αξιόλογες ευκαιρίες ανάπτυξης, με βλέμμα πάντα στην ανάπλαση και στην πρόσβαση στις παραλίες. Είναι σαφές πως η αξιοποίηση της δημόσιας γης και της θάλασσας θα πρέπει να υπηρετούν την τοπική ανάπτυξη, χωρίς όμως να καταστρέφουν το περιβάλλον. Η ύπαρξη υποδομών όπως το τραμ, το μετρό ή η δημιουργία ποδηλατικού δικτύου μπορεί να κάνουν εύκολη και οικολογικά αποδεκτή την πρόσβαση των Αθηνών στο παραλιακό μέτωπο. Όμως οι ιδέες για την αξιοποίηση της έκτασης αυτής ποικίλουν. Μια βασική παθογένεια του δημοσίου τομέα αλλά και της πολιτικής είναι πως τις περισσότερες φορές σχεδιάζουμε χωρίς να έχουμε δύο έννοιες στο μυαλό μας, αυτές του χρονοδιαγράμματος και του κόστους. Είναι νομίζω η ώρα να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση για την ανάδειξη της νοτιοανατολικής ακτογραμμής της Αττικής. Θεωρώ πως προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η κυριαρχία του πρασίνου και ο σεβασμός του περιβάλλοντος, με παράλληλη όμως οικονομική εκμετάλλευση. Όποιος και αν είναι ο σχεδιασμός, θα πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει και την οικονομική του βιωσιμότητα, την οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Σχετικά με την ερώτηση που έχει υποβληθεί και με αφορμή και αυτήν συζητούμε σήμερα, όσον αφορά την ενημέρωση που έχω για το παράκτιο Αττικό Μέτωπο Ανώνυμος Εταιρεία, η ενημέρωση που έχω είναι από τα δελτία τύπου και από το διαδίκτυο. Η αρμοδιότητα, όσο μπόρεσα να βρω, είναι στον Υφυπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Μηταράκη, ο οποίος υπήρξε και Περιφερειακό Σύμβουλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχης Νότιας Αθήνας. Ο Υφυπουργός διαβουλεύτηκε με τους δημάρχους του παραλιακού μετώπου και αγνώρισε τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Εκτιμώ ότι το μέγεθος του παραλιακού μετώπου επιβάλλει συνέργειες και συνεργασίες.
Οι δήμαρχοι από τη φύση του αξιώματός τους οφείλουν να προασπίσουν τα τοπικά συμφέροντα και τις περισσότερες φορές λόγω αυτού ξεχνούν το συλλογικό σχεδιασμό. Ο Υφυπουργός επέλεξε όμως τη συζήτηση μόνο με εκείνους. Διαβάζω από το Open Gov κάτι που σας είπε και ο Περιφερειάρχης λίγο πιο πριν, ότι στη σύσταση της παράκτιο μέτωπο ΑΕ, ότι σκοπός της εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτηρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτηρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του Ακροτηρίου Σουνίου και που παραχωρούνται στην εταιρεία με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που πρέπει να πούμε ότι προβλέπονται στο συγκεκριμένο νόμο, ή μεταβιβάζονται σε αυτήν με αγοροπολισία, δωρεά, κληροδότημα κτλ. Τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν κατά τη γνώμη μου είναι τα εξής. Ποιος ο λόγος δημιουργίας αυτής της ανώνυμης εταιρείας όταν υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο και μέχρι πρόσφατα και ελληνικό ΑΕ, η οποία απορροφήθηκε στο σύνολο των μετοχών της από το ΤΑΙΠΕΔ. Η ανώνυμη εταιρεία αυτή θα ασχοληθεί μόνο με τα ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή ή θα προβλέπει και άλλες παρεμβάσεις? Ποιο είναι το σχέδιο αξιοποίησης της περιοχής? Τι κλίμακας παρεμβάσεις προβλέπει, αν προβλέπει? Σε πόσο καιρό θα υλοποιηθεί και με τι κόστος οποιαδήποτε παρέμβαση? Ποιον θα βαρύνει το κόστος αυτής της παρέμβασης? Το έργο που προβλεπόταν για το Μοσχάτο και την Καλλιθέα πρόκειται να γίνει. Αυτό ισχύει πράγματι, με επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου που είναι εδώ, ότι έχουν υπογραφεί τα προειδικά διατάγματα και ότι βρίσκεται τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως είναι αυτονόητο, δεν έχει κάποια αποφασιστική αρμοδιότητα επί του θέματος. Μπορεί όμως να φιλοξενεί απόψεις και να διαβουλεύεται σχετικά με το θέμα. Νομίζω πως είμαστε σε θέση να συνθέσουμε όσα θα ακουστούν. Εκτός από την απόψη των υπολείπων αντιπεριφερειαρχών που είναι κοντά σε αυτό το μέτωπο και των Περιφερειακών Συμβούλων, θα ήταν πιστεύω πολύ χρήσιμο να ακούσουμε και τις απόψεις των Δημάρχων, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σουχαλάς. Όχι, αλλά επειδή θέλαμε εμείς το θέμα, γι' αυτό μιλάω εγώ. Θα ανοίξει ο κατάλογος, επειδή όπως ο κύριος Σουχαλάς είχε καταθέσει και αμέσως μετά θα ανοίξει και κατάλογος. Τον έχουμε περιμένουμε πολύ να μιλήσουμε. Διευκρινίζω, συγγνώμη κύριε Σουχαλά. Λοιπόν, θα τηρηθεί επακριβώς η διαδικασία και ο κανονισμός. Είναι τακτικό θέμα. Ωστόσο, για λόγους δεοντολογίας, επειδή ο κύριος Σουχαλάς είχε καταθέσει κάποιες προτάσεις έγκαιρα, ενημέρωση κάνει, δεν πειράζει. Ελάτε κύριε Σουχαλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μηταράκης, επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Μηταράκη, κυρία Χαρακλιούμη, πριν χθες το βράδυ, και μου είπε, επειδή είχα φέρει εγώ το θέμα, να αναβληθεί το θέμα και να μην συζητηθεί σήμερα. Έχω την αίσθηση ότι μίλησε και με τον κύριο Καράμπελα, από ό,τι πληροφορήθηκα, για να έρθει να εισηγηθεί το θέμα, αλλά ο ίδιος επέμενε ότι πρέπει να εισηγηθεί το θέμα αφού το καταθέσει στη Βουλή, γιατί θα κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα, και συνεχεία να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ του είπα ότι δεν συμφωνώ, μπορεί να έρθει και να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από τη Βουλή, και επίσης είπα ότι εμείς ήδη έχουμε συνοηθεί εδώ να ανταλλάξουμε απόψεις, να πούμε τις απόψεις μας, και καλό θα ήταν να ήταν εδώ να τις λάβει υπόψη του. Εάν δεν θέλει βέβαια και προηγείται κατά αυτόν το να ενημερώσει πρώτα τη Βουλή και συνεχεία να έρθει εδώ, είναι δικό του θέμα και νομίζω ότι έτσι έπραξε. Έχω όμως την αίσθηση ότι εδώ συζητάμε σαν να μην καταλαβαίνουμε, και είδα και ότι υπάρχει και μεταξύ της κυρίας Χαρακλιούμη και του κυρίου Περιφερειάρχη, υπάρχει μια, έτσι αν θες, όχι διάσταση απόψεων, αλλά μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Και θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις πριν πω αυτά που θέλω να πω. Μία με το ρήμα που χρησιμοποίησε της ανάπλασης και εν συνεχεία όσα είπε ο Περιφερειάρχης. Θα έλεγα, κύριε Περιφερειάρχα, ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις το ρήμα ανοικοδόμηση και όχι ανάπλαση, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό που θα γίνει, και υπόθηκαν πολλά πράγματα και από σένα, αυτό που πρόκειται να γίνει δεν είναι ανάπλαση. Η ανάπλαση έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά ως ρήμα από αυτό που πρόκειται να γίνει και είναι ανοικοδόμηση. Και το δεύτερο που κράτησα και πρέπει εδώ να το κρατήσουμε όλοι για το τι πρόκειται να συμβεί, είναι το θέμα των θέσεων εργασίας και μάλιστα των καλοπληρωμένων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που είπε ο Περιφερειάρχης. Σας πληροφορώ
ότι ετοιμάζουν να δίνουν άδεια σε όσους αναλαμβάνουν να φτιάχνουν το οτιδήποτε στο παραλιακό μέτωπο, να φέρουν ξένους, να τους κρατάνε εδώ πέρα έως και 10 χρόνια, να τους βγάζουν άδειες και να δουλεύουν με 100 και με 200 ευρώ, συμπαρασύροντας προς τα κάτω όλους τους μισθούς. Αυτό, με αυτό πρόκειται να γίνει εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα, με το θέμα της εργασίας και με τον τρόπο που βλέπετε η εργασία να εξελιχθεί στο παράκτιο μέτωπο. Επίσης θέλω και συνεχίζω λέγοντας ότι ο κ. Μηταράκης επικοινώνησε με όλους τους δημάρχους, από ό,τι ξέρω, της περιοχής, όλου του μετόπου, και εκεί αναφέρθηκε στα κυβερνητικά σχέδια για την αξιοποίηση βέβαια του παραθέσεως. Ενώ μέχρι πρόσφατα υπήρχε η πρόταση διαμόρφωσης του παράλληλου μετόπου στο φαλυρικό όρμο του Ιταλού αρχιτέκτονα Ρέντζο Πιάνο, το νομοσχέδιο που δόθηκε στις 15/1/2013 σε διαβούλευση με την ονομασία «Αναδιάρθρωση ελληνικού οργανισμού τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις», παραχωρεί σχεδόν όλη την παράκτια έκταση, αποξενώνοντας τόσο τους δήμους όσο και τους κατοίκους από τον χώρο τους, αφού δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη χρήση της παραλίας από τους δημότες. Συγκεκριμένα, θα συγκροτηθεί η εταιρεία Αττικό Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ, με χρονική διάρκεια ζωής 50 χρόνια, η οποία θα παρεύει σχεδόν σε 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Βαλυρικού έως Καβοκολώνες του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου. Θα ρίξουμε και άλλο μπετό στο φαλυρικό όρμο για τη δημιουργία μεγάλου συνεδριακού κέντρου και καταστημάτων. Ενώ μέχρι την Αγία Μαρίνα στο Κοροπή θα ξεφυτρώσουν τουριστικές αθλητικές εγκαταστάσεις, περιφερνώντας προκλητικά τα προστατευτικά διατάγματα του οργανισμού της Αθήνας. Σύμφωνα με την καθημερινή στις 10 Δευτέρου, τώρα το 2013, το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που θα καθορίσει τις χρήσεις γης στο φαλυρικό όρμο υπεγράφει και απεστάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για προδικαστικό έλεγχο. Υπάρχουν μάλιστα και σχέδια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για μετατροπή του φαλυρικού όρμου σε λιμένα κρουαζιέρας. Αν έχετε δει και όσοι έχετε δει το μέγεθος των κρουαζιεροπλοίων, θα πει κανείς, για ποιο λόγο θα πρέπει, για να κερδίσει κάποιος τουρίστας 5 λεφτά από τον Πειραιά μέχρι το φαλυρικό όρμο, θα πρέπει αυτά τα μεγαθύρια να έρχονται και να κόβουν το βλέμμα, την όραση προς τη θάλασσα, εάν αυτά αγκυροβολούν μέσα στο φαλυρικό όρμο. Είναι κάτι, κρατήστε το, να δούμε αν θα πρέπει, αν όχι, να γίνει κάτι τέτοιο. Η εταιρεία Αττικό Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ θα διαχειρίζεται, θα διοικεί, το είπε η κυρία Χαρακλούμη προηγούμενα, και θα παραχωρεί μέσω ΔΙΤ προς αξιοποίηση, όπως ονομάζεται, το ξεφούλημα που ετοιμάζουν των φιλέτων, των ακτογραμμών και των παράθαλασσιων εκτάσεων αυτού του μετώπου, που αποκαλείται Αττική Ριβιέρα, που βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Εδώ θέλω να πω ότι δεν πρέπει να ξαναπούμε τη λέξη Ριβιέρα, γιατί Ριβιέρα λέμε, Ριβιέρα σημαίνει ακτή, έτσι, αλλά την έχουμε συνδέσει με την Ριβιέρα, τη γαλλική και την ιταλική, που ξεκινάει από τη Μασσαλία και τελειώνει στη Γένοβα, και που θα έλεγα ότι αυτή η Ριβιέρα, αυτή η ακτή εδώ, είναι απείρου κάλους, είναι πολύ καλύτερη από ότι είναι αυτή η Ριβιέρα που τη φέρνουμε και λέμε ότι θα κάνουμε μια Ριβιέρα. Είναι εξαιρετική, είναι πολύ καλύτερη από τη Ριβιέρα που υπάρχει στη Γαλλία και στην Ιταλία και που είναι συνέχεια βέβαια η μία της άλλης. Η εταιρεία Αττικό Παράκτιο Μέτωπο θα διαχειρίζει και θα διοικεί. Ναι. Μάλιστα, στο νομοσχέδιο, οι εταιρείες ονομάζονται ως εταιρείες ειδικού σκοπού, ώστε να θεωρούνται στρατηγικές οι επενδύσεις που θα πραγματοποιήσουν και να μπαίνουν υπό καθεστώς διαδικασιών fast track. Καταλαβαίνετε ότι εδώ όλοι αυτοί θα μπαίνουν στο καθεστώς fast track και θα προχωράνε πλέον μη λογαριάζοντας, καταπατώντας και καταστρατηγώντας τα πάντα. Έχουμε στην πράξη
την απαξίωση, την αγνόηση και την πλήρη παράκαμψη του οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας και τη δημιουργία ενός νέου, όπως ομολογείται, ο οποίος θα παρακαθορίσει τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και θα δημιουργήσει τις αναγκαίες υποδομές ώστε να ξεπουληθεί πιο εύκολα και ελκυστικά η περιουσία του δημοσίου στην ιδιωτική κερδοσκοπία για δεκάδες χρόνια έναντι πινακίου φακής. Όμως, όπως έγινε, έτσι παραδείγματι, με το χάρισμα που έγινε για 90 χρόνια στο Διεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο, στο Golden Hall, στην εταιρεία συμφερόντων του Λάτσι, που γνωρίζετε ότι ουσιαστικά χαρίστηκε. Σημειώνουμε ότι στα πλαίσια του νέου ρυθμιστικού σχεδίου που ετοίμαζε ο Όρσα, είχε προχωρήσει σε μελέτη του 2010 για την περιοχή του στο Φαλιρικό Όρμο έως την Αγία Μαρίνα. Για αυτή την περιοχή υπάρχει μάλιστα προεδρικό διάταγμα από το 2004. Φαίνεται όμως ότι τίποτα δεν τους εμποδίζει προκειμένου να εφαρμόσουν τις δογματικές, νεοφιλελεύθερες και περιβαλλοντοκτόνες απόψεις τους. Θυμίζουμε ότι ο νόμος 15-15-85, Δημιουργικό Σχέδιο Αθήνας, στις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής, περιέλαμβανε μεταξύ άλλων περιβαλλοντικών στοιχείων και την προστασία των ακτών, οι οποίες θα θυσιαστούν στα ιδιωτικά κέρδη. Ουσιαστικά γίνεται προσπάθεια οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις να προχωρήσουν πιο εύκολα, χωρίς τις νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να έχουν προβλήματα με όσα προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι αυτού του κράτους, αλλά και χωρίς τις περιβαλλοντολογικές συμμορφώσεις που ορίζονται. Θα τα ισοπεδώσουν όλα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν επιχειρηματικά σχέδια και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των διεθνών τοκογλύφων, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα πενιχρά χρήματα, τα λίγα χρήματα τα οποία θα πάρουν από αυτό το ξεπούλημα, θα δοθούν αυτόματα στους τοκογλύφους και τίποτα δεν πρόκειται να μείνει σε αυτή τη χώρα. Οι δίθεν διαβεβαιώσεις ότι θα σεβαστούν τις τοπικές κοινωνίες και δεν θα έρθουν σε σύγκρουση μαζί τους μοιάζουν με το ανέκδοτο ότι τα μέτρα του κάθε μνημονίου θα ήταν και τα τελευταία τα οποία θα ελαμβάνονται. Ηχούν προσβλητικά στην νοημοσύνη μας οι διαβεβαιώσεις ότι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο, ενώ θα υπάρξει σεβασμός και ότι θα υπάρξει σεβασμός στο περιβάλλον και ότι θα αναπτυχθεί η περιοχή. Οι έννοιες περιβαλλοντολογική αξία και ευαισθησία λείπουν από το λεξιλόγιο των τροϊκανών που επιβάλλουν αυτά τα σχέδια στην Ελλάδα. Πρέπει επίσης να αναφερθούμε στο ότι ετοιμάζονται να δώσουν αυξημένο συντελεστή δόμησης στις παραλιακές εκτάσεις που μέχρι σήμερα με τη ζώνη οικιστικής εγκατάστασης λαβριωτικής έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχή ήττα, στην οποία επιτρέπονται μόνο εγκαταστάσεις λουωμένων, όπως είναι αποδυτήρια, ντους, αναπτυξήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και εξυπηρέτηση του ναυτοαθλητισμού. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι θα αλλοιώσουν και το φυσικό περιβάλλον. Πρέπει να γνωρίζετε ότι κυκλοφορούν σχέδια από διάφορους εντός ή εκτός παρενθέσεως επενδυτές που προβλέπουν μέχρι και ουρανοξύστες στο παράλιο μέτωπο, στο παράκτιο μέτωπο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει τίποτε, δεν σημαίνει αυτό που υπόθηκε προηγούμενα, ότι θα πρέπει η Αθήνα να στραφεί προς το παράκτιο μέτωπο, να στραφεί προς τη θάλασσα. Αυτό θα είναι πραγματικά ένα ανάγχωμα των Αθηνίων προς τη θάλασσα και όχι πρόσβαση των Αθηναίων, πρόσβαση των πολιτών προς τη θάλασσα. Στις περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης θα επιτρέπουν την ανέγερση τουριστικών κατοικιών σε διαφορετικά κομμάτια και όχι ενιαία, ενώ στο οργανωμένο υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων θα επιτρέπονται σύνθετες τουριστικές επενδύσεις, έστω και αν στην προσδόμηση περιοχές υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία και δασικές εκτάσεις. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και διαμορφώνεται ένα δίκτυο από κατοίκους και δημάρχους, από ό,τι γνωρίζω, όλων των πόλεων στο παράκτιο μέτωπο, που φτάνουν από ό,τι πληροφορούμε μέχρι την Ελευσίνα, που αυτό το δίκτυο έχει καταγράψει, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, το οτιδήποτε υπάρχει σε αυτούς τους χώρους. Και υπάρχουν όχι μόνο τα θέματα που αφορούν στις ασχολίες των κατοίκων εκεί, όχι με το τι ασχολούνται και το τι βιομηχανίες υπάρχουν ή τι δυνατότητες εξέλιξης υπάρχουν ή ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν και όλη η πολιτιστική κληρονομιά που υπάρχει σε αυτό το παράκτιο μέτωπο, η οποία πολιτιστική κληρονομιά, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης νωρίτερα, ότι είναι μια πολιτιστική κληρονομιά
χιλιάδων ετών, η οποία υπάρχει, υφίσταται και υπάρχει σε αυτόν τον χώρο. Αυτή η πολιτική κληρονομιά, με τον τρόπο που πάμε να κάνουμε αυτή την ανάπτυξη, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα την ξαναδούμε ποτέ πια. Το έργο το βλέπουμε ήδη. Θα καταδικηθεί το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης πρόοδος στον Αιγαλό, αφού για τα πάντα θα υπάρχει αντίτιμο. Ο σεβασμός του περιβάλλοντος χώρου και η προστασία του ως οικοσύστημα του ανθρώπου και ως αναπαλωτρίωτη αξία θεωρείται εμπόδιο στην ανεμπόδιστη ανάπτυξη της ιδιωτικής κερδοσκοπίας, αφού η περιοχή θα αναπτυχθεί κάτω από τόνους τσιμέντο. Ο σεβασμός και η τήρηση του νομικού πλαισίου θα υποκύψει στις λογικές του fast track ανάπτυξης και της ιδιωτικής χωροθέτησης. Οι αντιδράσεις των ΟΤΑ, της ευρύτερης περιοχής, καθώς και των τοπικών κοινωνιών, επιδιώκεται να μπουν στο περιθώριο. Σημειώνουμε ότι ο χυμαζόμενος εμπορικός κόσμος αυτών των περιοχών θα πληγεί ακόμα περισσότερο από την εμπορική τέτοιου είδους χρήση της παραλιακής ζώνης, καθώς θα υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις για τους επενδυτές με εξαίρεσή τους από διάφορους φόρους και από πολλά τέλη. Προβλέπεται επίσης σχεδόν ολοκληρωτική στέρηση των Δήμων από τα τέλη που όφυλαν και θα οφείλουν οι επενδυτές. Οι επενδυτές θα διευκολύνονται όχι μόνο στην πρόσληψη, ξέρω αυτό το ανέφερα προηγούμενα, δεν επανέρχομαι. Και τέλος, για να μην λέω πολλά, διότι τα περισσότερα αναφέρθηκαν ήδη, θέλω να πω δύο-τρία πράγματα. Γνωρίζουμε ότι έχουν σαν στόχαστρο ακόμα και τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Υπάρχει στο στόχο τα νησιά, οι Φλέβες και η Φλεβοπούλα. Και αναφέρθηκε προηγούμενα η κυρία Χαρακλούμη, η συνάδελφος Χαρακλούμη, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει ιδιοκτησία, το έχει πάρει ορισμένα πάνω στην ιδιοκτησία του, κάνει στην πάντα για ορισμένα θέματα. Όσον αφορά το θέμα του ελληνικού, το ΤΑΙΠΕΔ παραμένει. Και λοιπόν, άρα και φαίνεται, όχι από δημοσιεύματα, αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι έχει αρχίσει το ελληνικό να παζαρεύεται στα 500 εκατομμύρια. Ενώ πριν από λίγο καιρό μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από 5,5 δισεκατομμύρια και η γη, η πραγματική αξία, ο συντελεστής αξίας της γης είναι από 18 έως 20 δισεκατομμύρια. Εάν πραγματικά προχωρήσουμε προς ένα ξεπούλημα ένα μισό δισεκατομμυρίου του ελληνικού, την ίδια στιγμή που υπόθηκε προηγούμενα ότι θα πρέπει να δώσουμε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια σαν κράτος για να φτιάξουμε όλες τις υποδομές, τα υδραυλικά που ακούστηκαν, υποδομές άλλες συγκοινωνιακές, δηλαδή θα τους παραδώσουμε, θα βάλουμε εμείς τα λεφτά, θα πληρώσουμε, θα τους παραδώσουμε ένα έτοιμο πράγμα για να έρθουν αυτοί οι κύριοι με 500 εκατομμύρια να αγοράσουν το ελληνικό, με 100 εκατομμύρια το παρακάτω και λίγο παραπέρα, μέχρι τις Καβοκολόνες, μέχρι το Σούνιο, μέχρι τα αρχεία του Σουνίου. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ, και θα ακουστούν και άλλες φωνές, θα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε τι είδους ανάπτυξη θέλουμε. Γιατί η ανάπτυξη, αγαπητοί φίλοι, είναι και τα πουλιά που κελαϊδάνε. Τα πουλιά που κελαϊδάνε είναι ανάπτυξη για ένα χώρο. Δεν σημαίνει ότι η ανάπτυξη σώνει και καλά είναι το τσιμέντο. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι είδους ανάπτυξη θέλουμε, να το αποφασίσουμε εμείς εδώ σήμερα, και όταν θα έρθει ο κ. Μηταράκης να έχουμε και εμείς άποψη απέναντι στην άποψη της κυβέρνησης. Ανοίγουμε λοιπόν από την πλειοψηφία. Υπάρχει και ο κύριος Γάκης που είναι εισηγητής, αλλά για να τρέξει η συζήτηση θα μιλήσει κάποια στιγμή αργότερα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυρόπουλος έχει γραφτεί, η κυρία Έρη Κωνσταντάκου, ο κύριος Μανουσογιαννάκης, η κυρία Κυπριανίδου, ο κύριος Διάκος, ο κύριος Βαρελάς, ο κύριος Καπάνταης, ο κύριος Χάγιος, ο κύριος Σπυρίδων, γράφουμε και από εδώ, θα πάει με σειρά, θα πάει, μην ανησυχείτε. Ο κύριος Αξαρλής, ο κύριος Σπυρίδων, η κυρία Φεντούλη, ο κύριος Χρήστου, ο κύριος Καμένος, ο κύριος Αθανασόπουλος, ο κύριος Καψής. Τον έγραψα τον κύριο Αξαρλή.
Άρα λοιπόν είναι ο κύριος Ζαφυρόπουλος, κυρία Κωνσταντάκου, ο κύριος Μαρσογεννάκης, Κυπριανίδου, Διάκος, Βαρελάς, Καπάντα, Ισχάγιος, Σπυρίδων, Αξαραλής, Αφεντούλη, Χρήστου, Καμένος, Αθανασόπουλος, Καψής. Κλείνει ο κατάλογος. Με τη συνένεση του σώματος θα δώσουμε το λόγο στους φιλοξενούμενους. Πρώτα με τους βουλευτές, τους δημάρχους και μετά θα πάμε με την κανονική διαδικασία. Διαδικασία ο κύριος Αθανασόπουλος. Ελάτε κύριε Αθανασόπουλο. Στη διαδικασία κύριε Αθανασόπουλε. Λοιπόν, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος από τον κανονισμό. Είναι 5 λεπτά για τους επικεφαλείς και τους αγορητές, 3 λεπτά για τους περιφερειακούς συμβούλους και τους προσκεκλημένους. Παρακαλώ να τηρηθεί. Όποιος έχει περισσότερα κάτι γραπτός, παρακαλώ να το καταθέσει. Πριν δώσουμε το λόγο, μισό λεπτό, παρακαλώ. Έχω ζητήσει το λόγο και οι φορείς. Στο βαθμό που θα υπάρξει χρόνος για τις 2,5 ώρες θα δοθεί και στους φορείς. Θα δοθεί και... Ναι. Θα δοθεί και στους φορείς στο βαθμό που θα υπάρξει χρόνος. Σε αυτό να δώσω. Τώρα, έχουν καταθέσει... Πριν δώσουμε το λόγο, να πω ακόμα ότι υπάρχουν εδώ 2 φοιτητές από το πολιτικό της νομικής, οι οποίοι κάνουν ένα ερωτηματολόγιο για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη με τον καθηγητή και τον κύριο Χλέπα. Θα παρακαλούσα να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια. Όσοι δεν μπορέσουν σήμερα, τα παιδιά θα έρθουν και την άλλη και στις 21 του μήνα. Παρακαλώ να βοηθήσετε αυτή την έρευνα που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, μας έχει στείλει... Μας έχει στείλει ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης μια απόφαση που λέει ότι απορρίπτει, το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει το σχέδιο μνημονίου πρόταση για το παραλιακό μέτωπο της ΕΤΑΕ, καθώς το σύνολο του παραλιακού μετώπου ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δήμο και για το λόγο αυτό πρέπει να αποδοθεί το σύνολό του αμετάκλητα οριστικά και χωρίς τίμημα στο Δήμο, όπως έγινε άλλωστε και με 52 άλλους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου 4049 του 12 με σκοπό την ελεύθερη χρήση από τους πολίτες. Κατατίθεται στα πρακτικά. Τώρα, να δώσουμε το λόγο στη βουλευτή κυρία Βαλαβάνη για 3 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή μας να μας ακούσετε, μια και δεν είμαστε μέλη, αλλά μόνο προσκαλεσμένοι. Αγαπητές φίλες και φίλοι, για να καταλάβουμε τι ακριβώς παίζεται με τη σύλληψη για το Αττικό παράκτιο μέτωπο, πρέπει να δούμε συνολικότερα το χοντρό παιχνίδι με τη γη που παίζεται εδώ και αρκετούς μήνες με την καθοδήγηση της Τρόικας. Κομμάτι από το παζλ αυτού του παιχνιδιού, που είναι ένα φοβερό πραγματικά από άποψη έκτασης κερδοσκοπικό παιχνίδι, είναι ο νόμος 4092 του 2012, του προηγούμενου Οκτώβρη, για την ιδιωτικοποίηση όχι μόνο των δημόσιων επιχειρήσεων αλλά και της γης, που στο πλαίσιο του εισάγεται για πρώτη φορά ιδιωτική πολεοδόμηση και ιδιωτική χωροταξία και επιτρέπει τη δημιουργία αυτών των γιγάντιων τουριστικών παραθεριστικών χωριών που αναφέρονται τόσο στα παράλια της Αττικής όσο ακόμα και σε μικρά νησιά σαν τη Φολέγανδρο, που είναι ακριβώς το μοντέλο εκείνο που έσπασε την τεράστια κτηματική φούσκα στην Ισπανία με τις 700.000 αδιάθετες κατοικίες και οδήγησε στο σπάσιμο και της τραπεζικής φούσκας και της σημερινής κρίσης στην Ισπανία. Σήμερα η Ισπανική κυβέρνηση έχει βγάλει μπουλντόζες στα παράλια και κατεδαφείς για να μπορέσει να σώσει με ή χωρίς εισαγωγικά ό,τι μπορεί να σωθεί από αυτά. Επίσης, εκεί πρέπει να εντάξουμε το χοντρό παιχνίδι με την αγροτική γη που παίχτηκε με τη χαριστική εκχώρηση της αγροτικής τράπεζας, την Τράπεζα Πειραιός. Το 20% ήδη της αγροτικής γης βρίσκεται στον εκαθαριστή και αν δεν υπάρξει σε αντίθετη κατεύθυνση νομοθετική πρωτοβουλία, αυτό θα διατεθεί για αλλαγή χρήσης γης, είτε για φωτοβολταϊκά
πάρκα, είτε τα κομμάτια που είναι παραθαλάσσια για τέτοιου είδους τουριστική ανάπτυξη, ξένη επένδυση κτλ. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι το νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη Βουλή του Υπουργείου Τουρισμού έρχεται να συμπληρώσει αυτό το παζλ. Μέσω αυτού του νομοσχέδιου εντάσσονται αρχαία μνημεία, ιστορικά μνημεία, δάση, υγροβιότυποι, όπως έγινε τώρα στην Κασιόπη, στον Ερημίτη, στην Κέρκυρα, που ακόμα και ένα ναυτικό οχυρό μπήκε και ουσιαστικά πουλήθηκε στο πλαίσιο της επέμβασης ναυτικό οχυρό εν λειτουργία. Όλα αυτά επιτρέπεται πια να περικλειστούν στα πλαίσια της προσέλκυσης του επενδυτή. Ακόμα, στο παράκτιο μέτωπο, στο σχετικό νομοσχέδιο, επαναλαμβάνεται αυτό που καθιερώνεται με το 40-92 του 2012, η δυνατότητα για απεριόριστη ουσιαστικά απαλωτρίωση της ιδιωτικής γης, προσπερνώντας τα τυχόν δικαστικά προβλήματα, δίνοντας μια λύση η οποία δεν εμποδίζει τον επενδυτή, ενώ η κατάσταση βρίσκεται στα δικαστήρια, να οικοδομείς, ξενοδοχεία και τα λοιπά στην ξένη ιδιωτική γη, και ανοίγοντας ένα δρόμο όχι μόνο για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και την ιδιωτικοποίηση της ίδιας της ιδιωτικής γης προς όφελος, δεν λέω του μεγάλου ξένου κεφάλαιου, λέω του πιο αρπακτικών μερίδων του διεθνούς κεφάλαιου, μια και κυρίως hedge funds, που κάποια από αυτά στις πιο επιθετικές μορφές, ξέρετε ότι ονομάζονται vulture funds, αρπακτικά ταμεία που πάνε για να βγάλουν όσο γίνεται πιο γρήγορα κέρδη. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού ήδη προβλέπει τη λεγόμενη ανάπλαση του φαλήρου. Σε αυτή την ανάπλαση του φαλήρου στεγάζονται αυτά τα σχέδια που ακούσαμε προηγουμένως για τη δημιουργία, έτσι λένε τουλάχιστον, όχι στο νομοσχέδιο, αλλά τα δημοσιεύματα που συνδέονται με αυτό, του μεγαλύτερου λιμανιού κρουαζιερόπλοιων της Μεσογείου. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν αυτό ποτέ, αλλά είναι να ανατριχιάζει κανείς με την ιδέα μόνο τι θα απογίνει το Φάλιρο. Εγώ μένω στη Νότια Αθήνα και ξέρω ότι σήμερα έχει δημιουργηθεί εκεί ένας πολύ φιλικός χώρος για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περπατήσουν πλάι στην παραλία. Όλα αυτά, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα τσιμεντωθούν για να φτιαχτεί καταρχήν ένα απέραντο πάρκινγκ τουριστικών αυτοκινήτων που να μπορεί να εξυπηρετήσει το μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιερόπλοιο στην Αθήνα, για να κερδιθούν 10 λεφτά. Τόσο υπολογίζουν ότι από τον Πειραιά κάνουν 20 λεφτά τα τουριστικά λεωφορεία, ενώ από το Φάλιρο θα θέλουν μόνο 10 για να πάνε στην περιοχή της Ακρόπολης. Υπάρχει βέβαια μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να μην προχωρήσει η ιστορία με το Αττικό παράκτιο μέτωπο έτσι όπως περνάει τουλάχιστον μέσα από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πληροφορίες μέσα από δημοσιεύματα που επιμένουν πάρα πολύ λένε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ενώ η διαβούλευση τελείωσε αρχές Δεκέμβρη, έχουν περάσει 2 μήνες και δεν έχει ακόμα μπει. Και επειδή βάζει και άλλα ζητήματα, αν μπει το επόμενο χρονικό διάστημα, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη για το τι θα προβλέπει για το ίδιο το άρθρο που αναφέρεται στο Αττικό παράκτιο μέτωπο. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή διαβάστε η Τρόικα, το ΤΑΙΠΕΔ, εγώ στη Βουλή το λέω Ταμείο Ξεπουλήματος της Ιδιωτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Δημοσίου, δεν δέχεται από ό,τι φαίνεται έστω και να υπάγεται σε αυτόν η εταιρεία Αττικό Μέτωπο ΑΕ. Θέλει τα υπολοιπόμενα κομμάτια από τα 66 χιλιόμετρα των παραλιών της Αθήνας που δεν βρίσκονται ήδη στο πλαίσιο του ΤΑΙΠΕΔ. Στο πλαίσιο του ΤΑΙΠΕΔ μέσα είναι οι 2 μαρίνες Γλυφάδας και Αλίμου, είναι το ελληνικό ΑΕ, είναι το μικρό καβούρι με το ναό του Απόλλωνα και τα λοιπά. Θέλει εν πάση περιπτώσει και
και αυτό να ενταχθεί μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ. Και είναι αστεία και η σκέψη ακόμα για συζήτηση των Δήμων για τη σταθμιστικά ωφέλη, για κοινό σχέδιο κτλ. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι το, τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι ένα ταμείο που ό,τι μπαίνει μέσα δεν βγαίνει, παρά μόνο για να πουληθεί, και αν πρόκειται για επιχείρηση που δεν μπορεί να πουληθεί, μόνο για να εκαθαριστεί. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πλαίσιο. Για το ελληνικό θα ήθελα να πω και να κλείσω μετά στη συνέχεια με μια πρόταση. Ο λόγος που έχει κολλήσει είναι όντως ότι όποιος δεχτεί μια προσφορά μετά από όλα αυτά τα δις, 500 με 700, γιατί σε αυτό τη σφαίρα ανεβάζουν τις προσφορές, θα μπορεί να σταθεί πολύ δύσκολα, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και στο πλαίσιο της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Και ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο? Το είπε ο πρόεδρος του πριν 15 μέρες σε συνέντευξη τύπου. Είπε ότι αν δεν μπορέσουμε να το δώσουμε με όλη αυτή τη χωροταξία που ετοιμάζουν, θα γίνει κατάτμιση της γης και θα πουληθεί σε οικόπεδα. Και σας λέω το εξής, ότι αρχές Δεκέμβρη έγινε συνέδριο διεθνές real estate συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής, από όπου παρέλασε το 1/5 του Υπουργικού Συμβούλου, και στο τέλος μπήκε χοντρά και εμψυχρό η ερώτηση: θα αγοράσετε? Και οι ξένοι επενδυτές, με ή χωρίς εισαγωγικά, απάντησαν όχι. Και όταν τους ρωτήσανε γιατί, είπαν το εξής: γιατί μεταξύ 2008 και 2012 η τιμή της γης στην Ελλάδα έχει πέσει μείον 40%, και αν δεν πέσει κάτω από το 60%, μείον 60%, δεν έχει πρακτικό εμπορικό ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε την κυρία Για Παλαμπάνη. Όλους αυτούς τους λόγους σας ευχαριστώ που με ακούσετε, και συμφωνώντας ότι χρειάζεται βεβαίως ανάπλαση όλο το παραλιακό μέτωπο, αυτή η ανάπλαση δεν μπορεί να παρά να είναι μια ανάπλαση με ελεύθερες παραλίες, που θα παίρνει υπόψη ότι υπάρχουν 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι άνθρωποι με σοβαρές ανάγκες, ότι υπάρχουν οικοσυστήματα που χρειάζονται σοβαρή περιφρούρηση, και η κύρια οικονομική δύναμη ανάπτυξης είναι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν ελεύθερα και με ήπιες εγκαταστάσεις να απολαμβάνουν αυτά τα 66 χιλιόμετρα του πραγματικά μοναδικού φυσικού τοπίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Βαλαβάνη. Λοιπόν, καταρχάς κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Δύο πράγματα για το θέμα που συζητάτε, για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Για μας, το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, που όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης και πολλοί προλαλήσαντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι, είναι ίσως από τα καλύτερα του κόσμου. Εγώ θα προσθέσω, συμφωνώ σε αυτό, μιλάμε για μια δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού, για μια δημόσια περιουσία των κατοίκων της Αττικής, που πρέπει να έχουν δικαίωμα όλοι οι κάτοικοι της Αττικής σε ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. Για μας, το ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, η ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα είναι ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Ένα δικαίωμα που και αυτή τη στιγμή καταπατάτε στο παραλιακό μέτωπο, και αν προχωρήσουν τα συγκεκριμένα σχέδια. Παρακαλώ, να γίνεται ησυχία, παρακαλώ. Παρακαλώ, να ακούμε τους ομιλητές, είναι σοβαρό θέμα. Συνεχίστε. Που αν προχωρήσουν τα συγκεκριμένα σχέδια που πολλοί αναπτύχθησαν από προηγούμενους ομιλητές, αυτή η ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα δεν θα υπάρχει. Εμείς ξεκινάμε από εκεί. Εγώ θα ξεκινήσω θετικά και θα πω: για μας απαραίτητο είναι ο καθαρισμός και η ανάδειξη των ακτογραμμών, η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων, η προστασία από καταπατητές, η ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, όπως είπαμε, η δημιουργία δημόσιων χώρων ανάπτυξης, αθλητισμού, ψυχαγωγίας ήπιου χαρακτήρα, φυσικά η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού και η αξιοποίηση άλλων περιοχών, όπως πολλοί δήμοι στα 45 αυτά χιλιόμετρα έχουν προτείνει, με ήπιες εγκαταστάσεις, σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το Τεχνικό Επιμελητήριο και, το πιο σημαντικό απ' όλα, με τις συλλογικότητες των κατοίκων και της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
διοίκησης. Δεν θα πω παραπάνω, θα πω ότι το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας, το οποίο ισχύει από το 1985, προάσπιζε την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, ένα ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας που ήταν έτοιμο πέρυσι να ανακοινωθεί μετά από επίπονη εργασία και δουλειά ειδικών του ΟΡΣΑ, συνεργατών και επιστημόνων, ήταν έτοιμο να δοθεί στη δημοσιότητα και προέβλεπε το μοντέλο της συνεκτικής πόλης, όπως έλεγε, και το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης έχει φρενάρει και ετοιμάζεται ένα νέο ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο θα έρθει να κουμπώσει με αυτά τα επενδυτικά σχέδια που προκρίνονται μέσω της Αττική Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ, ούτως ώστε να περάσει αυτό που λέγεται αξιοποίηση, που δεν είναι για μας αξιοποίηση, αλλά ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας του Αιγιαλού και παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη θάλασσα. Πιστεύω, δεν θέλω να υποκαταστήσω ούτε να δώσω κάποια συμβουλή, ότι η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συνεργαστεί με την περιφέρεια και η περιφέρεια να συνεργαστεί με τους δήμους για ένα σχέδιο το οποίο θα είναι σε όφελος των κατοίκων της Αττικής και θα διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. Όσον αφορά τον επενδυτικό νόμο, θα πω μόνο ότι περιλαμβάνει μέσα άρθρα τα οποία ουσιαστικά οι δήμοι δεν έχουν καν έσοδα από την όποια αξιοποίηση. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δείτε και αφορά το άρθρο 15 του νόμου του κύριου Χατζηδάκη, καθώς και το ότι πρόκειται για στρατηγικές επενδύσεις, το άρθρο 18, που σημαίνει ότι η όποια αξιοποίηση θα πάει στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους της χώρας και όχι στην εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού, μαζί με μια σειρά άρθρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο μόνος δρόμος είναι, το ξαναλέω, συνεργασία της περιφέρειας με τους δήμους και τα κινήματα, ούτως ώστε να κάνουμε την παραλία μας έτσι όπως τη θέλουμε όλοι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα μιλήσω αποκλειστικά και θα σας πω και την άποψή μου για το μέτωπο που έχουμε μεταξύ Κηφισού και Ηλισσού στην παραλία του Μοσχάτου. Εμείς θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας υπερτοπικός πόλος δημόσιος, ανοιχτός, με ελεύθερη πρόσβαση. Όλες οι παρατάξεις έχουν συνενέσει στο σχέδιο του Ρέτζο Πιάνο. Βρισκόμαστε, το Προεδρικό Διάταγμα έχει υπογραφεί από όλους τους συναρμόδιους υπουργούς. Βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα τα έργα για τη διαμόρφωση όπως προέβλεπε το σχέδιο του Ρέτζο Πιάνο. Επίσης, επιμένουμε ότι στο φορέα διαχείρισης ο Δήμος πρέπει να έχει άμεση συμμετοχή. Ένα θέμα είναι η συντήρηση του χώρου, η οποία θα πρέπει να προβλεφθεί, το πώς θα γίνει. Έχουμε πάρει απόφαση ότι δεν δεχόμαστε τα κρουαζερόπλια και τα υδροπλάνα μπροστά στην περιοχή, τουλάχιστον του φαλιρικού όρμου που βρίσκεται μπροστά από το Μοσχάτο και θεωρώ και από την Γκαλιθέα. Τουλάχιστον ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Μουσουρούλης, είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα φτιαχτεί εκεί για τα κρουαζερόπλια ο ελιμενισμός. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο, τουλάχιστον θέση του Δήμου μας είναι ότι πρέπει να είναι ένας χώρος ανοιχτός, δημόσιος, με ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων. Θεωρούμε ότι λόγω για όλες τις παραλίες πρέπει να έχουν οι Δήμοι στους οποίους αντιστοιχεί το παράλιο μέτωπο και θεωρώ ότι τα συμφέροντα των Δήμων και της Περιφέρειας είναι ταυτόσημα, επομένως θα πρέπει να υπάρχει η συνεργασία του Δήμου και της Περιφέρειας για τη διαχείριση του παράλληλου μετώπου προς όφελος των κατοίκων. Επίσης, στην περιοχή του Μοσχάτου είναι πολύ σημαντικά τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν, όπως επίσης και η διαχείριση των νερών και του Κηφισσού και του Ηλισσού, ώστε να προστατευτεί ο φαλιρικός όρμος. Την Πέμπτη στο Ίδρυμα Μπενάκι υπάρχει παρουσίαση του σχεδίου του Ρέτζιο Πιάνο και του τοπόσιμου για την περιοχή και θεωρώ ότι εμείς τουλάχιστον σαν Δήμος, με την σχεδιασμό που υπάρχει για την παραλία μας μπροστά, είμαστε σχεδόν απόλυτα σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι,
Το θέμα του παραλιακού μετώπου είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι βέβαια δυνατό να συζητηθεί σε 3 λεπτά. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι σύντομος, σεβόμενος το χρόνο και θα σταθώ τι έχει γίνει μόνο το τελευταίο διάστημα. Αμέσως μετά τις εκλογές είδαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που είπε ότι θέλει να κάνει όλο το παραλιακό μέτωπο Ριβιέρα. Μαζευτήκαμε λοιπόν όλοι οι δήμοι, οι δήμαρχοι της περιοχής από το Φάλιρο μέχρι το Σούνιο και στείλαμε τότε στον Πρωθυπουργό αμέσως μέσα στον Ιούλιο μία επιστολή που του ζητούσαμε συνάντηση να μας εξηγήσει τι ακριβώς θεωρεί Ριβιέρα. Βεβαίως προς τα τέλη Οκτώβρη υπήρξε ανταπόκριση στην επιστολή μας που μας δέχτηκε ο αρμόδιος υφυπουργός κύριος Μηταράκης και αγαπητή κυρία αντιπεριφερειάρχη στην συζήτηση, αλλά δεν με ακούει η κυρία Καρακλιούμη, τη συζήτηση και τη συνάντηση με τον κύριο Μηταράκη την προκαλέσαμε εμείς οι δήμαρχοι με επιστολή μας, δεν την προκάλεσε ο ναι, την επιστολή που στείλαμε λοιπόν εμείς προς τον Πρωθυπουργό τότε την είχαμε κοινοποιήσει και στον κύριο Περιφερειάρχη και παντού. Λοιπόν, στη συνάντηση αυτή διατυπώσαμε, μας ανακοίνωσε τότε ο κύριος Μηταράκης επίσημα αυτά τα οποία διαβάζαμε και από τις εφημερίδες για το Αττικό Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ, για το ΤΑΙΠΕΔ, για την ΕΤΑΔ, για όλους αυτούς τους φορείς που έχουν ετοιμάσει να διαχειριστούν την παραλία και που η τοπική αυτοδιοίκηση είναι απ' έξω. Εμείς τουλάχιστον και εγώ προσωπικά διατυπώσαμε τις επιφυλάξεις μας στο όλο πρόγραμμα και θέσαμε στη συζήτηση αυτή που ανακοινώσαμε και στη συνέχεια κάποια σημεία για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει υποχώρηση. Το τι σκέφτονται να κάνουμε, το τι σκέφτονται να κάνουνε, φάνηκε μόλις πριν από λίγο καιρό όταν φέρανε μία φωτογραφική διάταξη για το Grand Resort που έδιναν συντελεστή δόμηση στην παραλία. Αυτό έγινε πριν περίπου 1,5 μήνα σε κάποιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, περιβάλλοντος. Εκεί λοιπόν ξεσηκωθήκαμε εμείς σαν δήμαρχοι και μετά από παρέμβαση της κυρίας Καφαντάρη και του κυρίου Πάντζα ανακαλέσανε τη διάταξη αυτή που έδιναν συντελεστή δόμηση στη θάλασσα. Βέβαια αυτό ήταν ένα crash test, να δούνε την αντίδραση τη δική μας, εάν υπάρχει αντίδραση ή όχι. Αυτό δηλώνει εμπράκτος και εγώ δεν ούτε μιλάω πολιτικά ούτε θεωρητικά στο τι σκέφτονται να κάνουν. Δεύτερον και πιο σημαντικό, τις παραλίες, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι δήμαρχος, πάντα όσες δεν ανήκανε στα ΕΤΑ τουλάχιστον, αλλά και αυτές που ήταν στα ΕΤΑ, ανά τριετία τις παραχωρούσαν κατά χρήση στους δήμους που τις εκμεταλλευόμαστε και έπρεπε να αποδώσουμε το 20%. Φέτος, κύριε Περιφερειάρχα, συνήθως η απόφαση αυτή έβγαινε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και ήταν για την επόμενη τριετία. Φέτος είναι η μόνη χρονιά που δεν έχει βγει παρά απόφαση παραχώρησης από το Υπουργείο των Παραλίων. Εάν αυτό σας λέει κάτι, μιλάει από μόνο τους ποιοι σκέφτονται να διαχειριστούν πλέον τις παραλίες. Και εδώ θέλω να σας καλέσω, εμείς έχουμε κάνει υπόμνημα από κοινού, εφόσον προτείνατε να υπάρξει μία συνεργασία αυτοδιοίκησης και περιφέρειας, να απευθυνθούμε να δούμε γιατί δεν έχουν παραδοθεί παραλίες. Εάν θα βλέπετε, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, σκουπίδια στις παραλίες το καλοκαίρι, μόνο το δήμαρχο ξέρετε. Οι παραλίες εφέτος δεν μας έχουν παραδοθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με όλα αυτά που διαβάζουμε από τον τύπο, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, οι δήμοι αποκλείονται να είναι μέσα στις παραλίες, τουλάχιστον για το Σαρονικό. Οι παραχωρήσεις των ακτών είπαμε ότι δεν έχουν γίνει. Τι γίνεται όμως, εγώ τουλάχιστον τι είπα στον κύριο Μηταράκη, εάν προχωρήσετε τα όποια σχέδια χωρίς να υπάρχει λαϊκή συνένεση, χωρίς να υπάρχει συνένεση και η συμφωνία των κοινωνιών, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε λεφτά σε κάποιους επιχειρηματίες και τίποτα άλλο. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, όπου οι τοπικές κοινωνίες ξεσηκώθηκαν και ανάτρεψαν σχέδια. Καλή ώρα στο Grand Resort. Όταν ξεσηκωθήκαμε εμείς και δεν αφήσαμε να κλείσει η παραλία τότε που του την είχαν δώσει με 15.000 ευρώ νίκη, έχει φτάσει σήμερα να κερδίσει δικαστικά ο κύριος Ματωνανάκης 18 εκατομμύρια αποζημίωση από το κράτος για διαφυγόντα κέρδη και όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπόρεσε υποτίθεται να υλοποιήσει το πρόγραμμά του.
Κάπως έτσι είναι και με τη χωματερή της Κερατέας. Γνωρίζω ότι οι προηγούμενοι ανάδοχοι που δεν μπόρεσαν να μπουν να κάνουν τη χωματερή στο Βριόκαστο, σήμερα έχουν στραφεί κατά του κράτους, επειδή ο κόσμος εκεί απέτρεψε αυτό το πράγμα και ζητούν αποζημιώσεις. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει, και πρέπει να είναι ξεκάθαρο, και θα το πω και σήμερα στον κύριο Μηταράκη, όπως του το είπα, εάν δεν υπάρχει λαϊκή συνένεση, θα τελειώσω και με την πρόταση. Ακούστε να σας πω, μπορώ να καθίσω κάτω. Όμως ο Δήμος Αρωνικού από τα 66 χιλιόμετρα έχει τα 22. Και αν ο κύριος Περιφερειάρχης, που είναι Περιφερειάρχης όλης της Αττικής, δεν έχει ευαισθησία να κάτσω κάτω, την έχει, αλλά απευθύνομαι σε εσάς, εγώ θα καθίσω. Είναι τα 22 χιλιόμετρα, το 1 τρίτο, που εξυπηρετούνται 5 εκατομμύρια Αθηναίοι. Δεν εξυπηρετούνται ούτε οι κάτοικοι των Καλυβίων, ούτε της Αναβίσου. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι η πρότασή μας, τώρα να τελειώσω. Τα παραδείγματα, εγώ να μιλήσω πολιτικά, μίλησαν οι προηγουμένοι. Είναι ξεκάθαρα. Τι λέει και το Αττικό Μέτωπο και το ΤΑΙΠΕΔ και όλοι αυτοί. Θα κάνουμε διαγωνισμό της μίας παραλίας, θα έρχεται ο επενδυτής, θα δώσει το δικό του project, τι σκέφτεται να κάνει, και αφού επιλογεί το πρόγραμμα αυτού του οποίου θα θεωρηθεί εν πάση περιπτώσει από τις επιτροπές είναι ο καλύτερος, στη συνέχεια θα θεσμοθετήσουν για να κάνουν αυτά τα οποία μας ζητάνε. Αυτό είναι, δεν υπάρχει μία πολιτική συγκεκριμένη επί την οποία αναγνωρίζουμε και αυτή επαναλοποιηθεί. Ό,τι θα θέλει ο κάθε επιχειρηματίας. Εάν αυτό σημαίνει ανάπτυξη, λυπούμαστε εμείς ως τοπικές κοινωνίες, είμαστε αντίθετοι. Και σας διαβεβαιώνω, κύριε Περιφερειάρχα, την περίοδο αυτή υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση κοινωνίες. Σύλλογοι, φορείς, σχολεία, όλοι συζητάνε τα θέματα των παραλίων, γίνονται συσκέψεις, προτάσεις κτλ. Πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση που θα ήθελα να τη μεταφέρουμε στον Υπουργό στο πώς θα βγει. Σέβομαι πραγματικά και βρίσκω πολύ θετική την πρότασή σας που είπατε να συνεργαστούμε περιφέρεια και Δήμη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως με ευχές, ούτε σε μια σύσκεψη που θα γίνει σε κάποιο γραφείο. Θα πρέπει να ζητήσουμε η επιτροπή αυτή να θεσμοθετηθεί και να έχει συγκεκριμένο ρόλο. Μέχρι σήμερα μας αγνοούνε. Και είναι μια πραγματικότητα. Τι σημαίνει αυτό όμως, κύριε Περιφερειάρχα? Σημαίνει σύγκρουση με την πολιτική αυτή που ακολουθάνε σήμερα, που είναι πολιτική ξεπουλήματος και έχουμε δεκάδες παραδείγματα. Εγώ είμαι σύμφωνος να καθίσουμε οι δήμαρχοι της περιοχής και εσείς και να ζητήσουμε να θεσμοθετηθεί. Και ένα τελευταίο και τελειώνω. Εμείς θέσαμε στον κύριο Μηταράκη, το θέτουμε και εδώ. Δεν συζητάμε ότι η θάλασσα, η παραλία, η αμμουδιά με οποιοδήποτε τρόπο θα μπορούσε σήμερα να εκπληθεί. Έχουμε αναθέσει ως Δήμος με κανένα τρόπο. Δεν μιλάμε απλά ευχές ελεύθερες και τα λοιπά, γιατί και οποιοδήποτε επενδυτής να έρθει για ελεύθερες θα μιλάει. Δεν νομίζουμε ότι είναι αντικείμενο της οποιασδήποτε συναλλαγής και οι παραλίες θα πρέπει όπως σε όλο τον κόσμο να παραδοθούν στους Δήμους που έχουν και την αρμοδιότητα και τη διαχείριση. Αν ένας Δήμαρχος κάνει κάτι στραβό, κρίνεται από τον κόσμο κάθε μέρα. Ο κάθε μα τον ανάξει δεν μπορεί να κρυθεί. Έχουμε αναθέσει και μιλάμε με το Πολυτεχνείο να μας κάνει σήμερα μία. Είμαι δήμαρχος σε μία πόλη που έχει 22 χιλιόμετρα παραλία. Αν με ρωτήσετε, κύριε Δήμαρχε και η Δημοτική Αρχή, ποια είναι η αναπτυξιακή σας πρόταση σήμερα για 22 χιλιόμετρα παραλίας, το 1 τρίτο της παραλίας, δεν έχουμε. Μόνο να μιλάμε από το μικρόφωνο και να φωνάζουμε εύκολο. Ποια είναι η πρότασή σας ως Δήμος? Δεν έχουμε. Έχουμε κάνει λοιπόν κάποια συζήτηση με μια ομάδα του Πολυτεχνείου να μπορέσουμε να συνεργαστούμε επιστημονικά, να έχουμε μια άποψη σε σχέση με όλη την Αθήνα. Γιατί αυτή τη στιγμή εκεί εξυπηρετείται ένα τεράστιο κομμάτι του λαού της Αθήνας και δεν μπορούμε να υπογράψουμε σύμβαση. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο πάρεδρος λέει δεν είναι δικές σας οι παραλίες, άρα πώς θα μελετήσετε ξένο αντικείμενο και θα δώσετε τα λεφτά των δημοτών? Εκεί έχουμε φτάσει. Όλα αυτά, εκ περιφερειάρχα μου, αν τα βάλουμε κάτω, αφορά και εσάς. Και εσείς σας περιφέρεια σήμερα θέλετε να κάνετε μια αναπτυξιακή πρόταση με 5 επιστήμονες για την παραλία, δεν ξέρω αν μπορείτε να υπογράψετε σύμβαση. Δεν σας ανήκει η θάλασσα. Ορίστε. Όλα αυτά δεν θα τα πω ούτε εγώ από το μικρόφωνο, ούτε και εσείς. Θα τα βγάλουν κάποιες μελέτες συγκεκριμένες που θα είναι αποδεκτές από την τοπική κοινωνία για να μπορούμε να είμαστε σοβαροί ομιλητές ένα και για να αντιστρέψουμε αυτή την πολιτική που έχουν προγραμματίσει ερήμην από μας και από το λαό κάποιοι εκεί απάνω με γνώμονα τα συμφερόντα τα μεγάλα. Η πρόταση δική μας λοιπόν είναι προς το Πολυτεχνείο που έχουμε συζητήσει και τελειώνω με αυτό, ότι όποια αναπτυξιακή πρόταση διατυπωθεί από το Δήμο θα πρέπει να είναι με γνώμονα τα 5 εκατομμύρια δημότες που έχει η Αθήνα.
Αυτός είναι ο κόσμος που θέλει αναψυχή, αυτός είναι ο κόσμος που θέλει να εξυπηρετηθεί και όχι οι μεγάλοι επενδυτές, τουλάχιστον για την Αττική τύπου Grand Resort. Ξέρετε κάτι, από τον Grand Resort όλα αυτά χρόνια εμείς δεν έχουμε δει ούτε έναν πελάτη του Grand Resort να βγει στην τοπική αγορά. Αντίθετα, ο Αθηναίος που θα κατέβει κάτω, θα πάει στην ταβέρνα, θα πάει στην καντίνα, θα πάει στο Μανάβικο, θα πάει. Αυτή είναι η τοπική αγορά που γυρίζει. Η μεγάλη επένδυση τύπου Grand Resort είναι μόνο για τους τραπεζίτες, για τους κρατικοδίαιτους και για να κερδίζουν στο τέλος λεφτά από το κράτος. Εμείς έχουμε μία αγορά 5 εκατομμύρια που πρέπει να βρει αναψυχή και προς εκεί πρέπει να καταφερθούμε. Όποια μελέτη και όποια πρόταση θα γίνει είναι για αυτόν τον κόσμο και ειδικά φέτος παρουσιάστηκε το εξής φαινόμενο. Λόγω της κρίσης που δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει διακοπές οπουδήποτε, βούλιαξαν οι παραλίες μας. Αυτόν τον κόσμο έχουμε να δώσουμε αναψυχή και αν θέλετε να μιλήσουμε και με οικονομικούς όρους, από αυτόν τον κόσμο έχει λεφτά για τους πάντες και για το Δήμο και για την... Ένα ευρώ αν αφήνει ο καθένας, θα βγαίνουν 500 και 200 χιλιάδες κόσμος την ημέρα, μπορεί να κινηθεί όλη η τοπική αγορά. Από τα Grand Resort είναι κλειστά κυκλώματα που οι τοπικές αγορές δεν τα βλέπουν, δεν τα ζουν. Είναι πρόταση και αναπτυξιακή και αναψυχής για τον κόσμο και κυρίως να τονώσουμε τις τοπικές αγορές, κύριε Περιφέρεια. Αυτή την κατεύθυνση έχει ο Δήμος Αρωνικού. Κοιτάμε να την τεκμηριώσουμε επιστημονικά και όχι πολιτικά, γιατί ο Δήμαρχος ανήκει στην τάδε παράταξη, αντιπολιτεύεται, κάνει, φωνάζει, γκρινιάζει και κάνει. Σε αυτή την κατεύθυνση να την τεκμηριώσουμε πολιτικά και επιστημονικά και αν χρειαστεί να συγκρουστούμε να κρατήσουμε τις παραλίες για το λεκανοπέδιο της Αθήνας, τα 22 χιλιόμετρα του Δήμου μου. Είναι όλης Αττικής. Είναι δική σας, κύριε Περιφερειάρχε, για τα πόλη Αττική έχετε εκλεγεί και σε αυτόν τον κόσμο έχουμε ευθύνη. Και όχι στα κάθε συμφέροντα και στον καθένα. Και πραγματικά προτείνω και τελειώνω μέσα στις επόμενες μέρες να κάνουμε μία σύσκεψη, όχι απλά να φτιάξουμε την Επιτροπή, να τη θεσμοθετήσουμε και με... Ας έχουμε αντιθέσεις μεταξύ μας, δεν έχει σημασία. Η κατεύθυνση είναι ότι εξυπηρετούμε την Αττική. Αυτό είναι. Εάν αυτό θεσμοθετημένα κινηθούμε από κοινού, σας διαβεβαιώνω όλοι οι Μηταράκηδες, αλλά και ο Πρωθυπουργός ακόμα που εξέγγειλε τη Ριβιέρα, θα μας ακούσει. Γιατί εμείς θα έχουμε για τη συνένεση του κόσμου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι αν δεν το ξέρω ο κόσμος μου. Είναι έτοιμοι και αναστατωμένοι. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι καλό που έγινε η συζήτηση να βάλουμε κάποιες πρώτες κατευθύνσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Δημάρχε. Λοιπόν, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, και οι από εδώ και οι από εκεί και οι από πάνω και οι από κάτω, ότι δεν έχουμε κάνει με τον καλύτερο τρόπο ως τώρα αυτά που θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει με τον καλύτερο τρόπο αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, που θα έπρεπε, που θα μπορούσαμε και είχαμε τις δυνατότητες και τα σχέδια και την όρεξη και τις νομοθεσίες να τηρήσουμε, να διατηρήσουμε, να προσέξουμε, να προασπίσουμε συμφέροντα του κόσμου την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, η οποία έχει ήδη καταπατηθεί από δεκάδες ξενοδοχεία, από δεκάδες παραπήγματα, νυχτερινά κέντρα ανθρώπων της νύχτας σε όλη τη διάρκεια, σε όλη την παραλία, από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο και από το Σούνιο ως τον Οροπό, σε όλες τις παραλίες της Αττικής έχουμε υπερβάσεις σε οικοδομικούς κανονισμούς στον ΓΟΚ, έχουμε παράβαση του συντελεστή δόμησης, έχουμε σκουπιδότοπους, χωματερές και μόλις πάει να οργανωθεί κάτι δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο φορέα που θα το κάνει. Γιατί και ό,τι ως τώρα με πρόγραμμα έγινε, πάλι έγινε με υπερβάσεις, με λαδώματα και με διάφορες μαϊμουδιές. Και από αυτά δεν εξαιρούνται, αγαπητοί σύντροφοι, δήμαρχοι, ούτε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε οι νομαρχίες, ούτε οι δήμοι. Θέλετε να σας πω διαπλοκές δημάρχων και δήμων της Αθήνας με νυχτερινά κέντρα, με κλείσιμο παραλιών, με καντίνες, με ξαπλώστρες, με ομπρέλες, με διάφορους ημέτερους, με ήτα και με ύψιλον. Παρακαλώ, θέλετε παρακαλώ να ρωτήσετε τους δημάρχους τους ίδιους. Υπάρχουνε. Υπάρχουν ονόματα και στη Γλυφάδα και στη Βάρη και στη Βούλα και... Μη διακόπτετε, παντού, παρακαλώ. Παντού υπάρχουν και δεν είναι μόνο από εδώ ούτε μόνο από εκεί. Είναι από παντού. Είναι από παντού. Έχουμε πει, έχουμε παρακαλώ πει, παρακαλώ, έχουμε μη πει, διακόπτετε. Δεν έχουν νόημα αυτά.
Θέλετε να φωνάξετε, φωνάξτε. Εγώ δεν θέλω να αντιδικήσω με κανέναν, ούτε αντιδικώ, ούτε κακόπιστος είμαι, ούτε κομπλεξικός είμαι. Λέω αυτό που πιστεύω, λέω αυτό που πιστεύω, λέω αυτό που πιστεύω, και αν κάποιος είναι στημένος ή εύκολα του αρέσει να στείνεται, μπορεί να συνεχίσει. Εγώ δεν στείνομαι από κανέναν. Μπορεί να αναπτυχθεί το θαλάσσιο μέτωπο από το Φάληρο στο Σούνιο με τον καλύτερο τρόπο. Με ελεύθερη πρόσβαση στον κόσμο στη θάλασσα, με προστασία του Αιγιαλού, με τήρηση των νόμων και των κανόνων με τους οποίους θα γίνουν αυτά, χωρίς να γίνει το παραλιακό μέτωπο ούτε Ντουμπάι, ούτε Ριβιέρα, ούτε σκουπιδότοπος όπως είναι τώρα, ούτε κολάδικα όπως είναι τώρα. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Μπορεί να γίνει με τρόπο ανθρώπινο, ελληνικό και ευρωπαϊκό, και να είναι μια ελληνική παραλία, και επιτέλους αυτή η πόλη που έχει γυρισμένη την πλάτη στη θάλασσα εδώ και δεκαετίες, η Αθήνα βλέπει με την πλάτη τη θάλασσα. Έχουμε γυρισμένη την πλάτη στη θάλασσα. Πρέπει να τη δούμε τη θάλασσα. Ούτε οι δρόμοι έπρεπε να έχουν γίνει υπερυψωμένοι που να κρύβει τη θάλασσα από το Μοσχάτο, από το Φάληρο, από οπουδήποτε, τα ξέρετε αυτά. Ούτε κτίρια ψηλά μπροστά. Και μπορείς να τα αποφύγεις αυτά, αρκεί να βάλεις ένα πρόγραμμα και να πεις ότι θα γίνει έτσι, έτσι, έτσι. Με προστασία και στο περιβάλλον και με ελεύθερη πρόσβαση και με τήρηση των κανονισμών. Αλλιώς θα είναι το χάλι που είναι ως τώρα και το χάλι που μπορεί να γίνει αργότερα με υπερβάσεις και παραβιάσεις από αυτούς που έχουν να ταχώσουνε. Γιατί άμα έρθει ο άλλος και ταχώσει, πάνε οι αντιδράσεις. Ξέρετε πως λαδώνεται και ο κόσμος και ο Κοσμάκης και οι τοπικές κοινωνίες και οι δήμοι και οι βουλευτές και όλοι. Τα ξέρετε, τα ξέρετε. Μπορούμε λοιπόν, μπορούμε να αναπτύξουμε ανθρώπινα τις παραλίες και τις πόλεις με σεβασμό και στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Και αυτό θα προσπαθήσουμε και θα παλέψουμε να το κάνουμε. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Καληνύχτα. Ο κύριος Βαρεμένος. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, παίρνω το... 2-3 λόγια θέλω να πω, δεν θα σας κουράσω. Θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένας ορατός, αν όχι θανάσιμος κίνδυνος, να διαπραχθεί ένα σφάλμα το οποίο θα ισοδυναμεί με έγκλημα, ιστορικό έγκλημα. Και θα σας πω τι εννοώ. Τη δεκαετία του 50, εν ονόματι της ανάπτυξης, η οποία όντως ήταν εντυπωσιακή για τα παγκόσμια δεδομένα, διεπράχθη εδώ στην Αθήνα ένα ιστορικό έγκλημα με την απώλεια του ιστορικού μας κέντρου. Το έχετε υπόψη σας αυτό? Πού ήταν το τεχνικό επιμελητήριο τότε, Γιώργο? Αυτό έφταιγε? Ο Καραμαλής που κατέβαινε και ξύλωνε με τα χέρια του... Λοιπόν, παρακαλώ, μην διακόπτουμε. Λοιπόν, μην διακόπτε, παρακαλώ. Η ηγεσία, μισό λεπτό. Η ηγεσία που με τα χέρια της ξύλωνε το Τραμπ για να το φέρει 50 χρόνια μετά, δεν είχε τη διορατικότητα ή δεν ήθελε να δει ότι η Αθήνα δεν έπρεπε... Τι θέλετε, κύριε συνάδελφε, επιτέλους? Δύο λόγια, αφήστε να... Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, μην διακόπτετε. Λοιπόν, συζητάμε... να σας πω, συζητάμε ένα σοβαρό θέμα. Γιατί το αντιμετωπίζετε με τέτοιο τρόπο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακούστε και απορρίψτε. Και λέω λοιπόν, η Αθήνα, και δεν σας μιλάω μόνο με όρους αισθητικής ή ποιότητας ζωής, γιατί ο Περιφερειάρχης μίλησε για εκτόνωση. Το μπάνιο του λαού το χαρακτήρισε εκτόνωση. Δεν είναι εκτόνωση, έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για την Αθήνα δεν σας μιλάω με αυτούς τους όρους μόνο. Ξέρετε τι έχασε η Αθήνα με την απώλεια του ιστορικού της κέντρου? Έπαψε να είναι ένας αυτόνομος τουριστικός προορισμός. Το Παρίσι έχει 10 εκατομμύρια από μόνο του τουρίστες τον χρόνο. Θα μπορούσε να τους έχει η Αθήνα.
Σας μιλάω με οικονομικούς όρους. Τώρα τι πάει να γίνει? Διαρωτώ με τι πάει να γίνει. Είπα περί... Τι πράγμα? Τι πάει να γίνει? Λέει ο Περιφερειάρχης και άλλοι ομιλητές να κοιτάξει η Αθήνα τη θάλασσα. Σοβαρά? Στο Μοσχάτο και στην Καλλιθέα τα τριόροφα, κύριε Περιφερειάρχα, είναι ισόγεια ήδη. Έχει αποκοπεί από εκείνη τη μεριά η πόλη με τη θάλασσα. Η δυτική Αθήνα και η δυτική. Λοιπόν, γι' αυτό μιλάμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για εκεί. Λοιπόν, έχει αποκοπεί. Κοιτάξτε να δείτε. Γιώργο, θέλω να πω κάτι για να μην υπάρχουν εντυπώσεις. Όχι, δεν υπάρχουν εντυπώσεις. Μιλήσατε και σας ακούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Να πω κάτι. Έχω το δικαίωμα να μιλήσω. Να υπάρχει μια διαφορετική άποψη είναι σωστή. Ναι. Αν η δική σου η άποψη είναι πιο σωστή, αυτή να εφαρμοστεί. Μα την εξέχω. Εγώ τι είπα λοιπόν στο κείμενο που διάβασα? Λοιπόν, είπα σκέψεις οι οποίες είναι πολλά χρόνια. Λοιπόν, και εγώ σχολιάζω. Η ευθύνη δικιά μας είναι ότι 50 χρόνια αφήσαμε και έγινε το έγκλημα. Λοιπόν, εγώ σχολιάζω και έχω δικαίωμα να το κάνω κάποια από αυτά που είπατε, έτσι δεν είναι? Μα δεν έχει. Και λέω ότι πρόκειται για αποκοπή της πόλης από τη θάλασσα. Αν θέλανε να την πάνε πιο κοντά στη θάλασσα την πόλη, πριν ακόμα έρθει το ευρώ, η υπογειοποίηση της Ποσειδόνος για ένα χιλιόμετρο 200 μέτρα κόστησε μόνο 60 δισεκατομμύρια δραχμές. Δραχμές! Και θα ήταν το καλύτερο μέρος της Ευρώπης αν γινότανε. Δεν πρόκειται περί αυτού. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Δεν θέλω να κάνω κριτική. Και θα σας πω. Τι θέλουμε να κάνουμε την Αθήνα? Θέλουμε να διατηρήσουμε την ιστορικότητά της, τη φυσιογνωμία της? Ή θέλουμε να κάνουμε ένα Μακάο ή μια Ντόχα ή ένα Ντουμπάι στην παραλία? Αυτό συνάδει με την αναπτυξιακή προοπτική που πρέπει να δώσουμε σε μια πρωτεύουσα όπως η Αθήνα? Εμείς δεν λέμε όχι σε οποιαδήποτε παρέμβαση. Ναι σε παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να είναι και φιλικές προς το περιβάλλον και να είναι παρακαλώ και επισκέψιμες. Υπάρχει μελέτη, παύλα πρόταση του Πολυτεχνείου για το ελληνικό, για παρεμβάσεις τέτοιες που θα το κάνουν και επισκέψιμο. Να έρχονται τουρίστες να το δούνε. Γιατί να πάνε να δουν την Μπαρσελονέτα, ας πούμε, στη Βαρκελόνη και στο ελληνικό, να μην έρθουν να το επισκεφθούν? Γιατί? Και ξέρετε τι σας λέω και τελειώνω. Ακούστε να δείτε. Σε κάποιες δεκαετίες, για να μην πω σε εκατονταετία, η ιστορία δεν θα έχει καταγράψει ότι από αυτό εδώ τον τόπο πέρασε κάποιος Μηταράκης, κάποιος Ζαφυρόπουλος, δεν ξέρω ποιος άλλος. Θα έχει καταγράψει όμως, εάν συμβεί αυτό που υπάρχει κίνδυνος να συμβεί, και δεν θα υπάρχει τρόπος να το επανορθώσουμε εις τον αιώνα τον άπαντα. Γι' αυτό λοιπόν, όχι να καμφθούν, κύριε Περιφερειάρχα, οι αντιδράσεις του κόσμου. Όπως είπατε, όχι να καμφθούν. Να γίνει πραγματικός διάλογος κοινωνικός και να καταλήξουμε εκεί που πρέπει να καταλήξουμε. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές και όχι βάλτε τώρα που γυρίζει. Συμφωνούμε κιόλας. Ο Δήμαρχος κύριος Κορτζίνης. Όποιος θέλει να φύγει, ας φύγει. Και είναι ο Αντιδήμαρχος Καλλιθέας και θα μπούμε κανονικά στη ροή της συζήτησης. Η άποψη που θέλω να υποστηρίξω στη συζήτησή σας σύντομα είναι η εξής, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να υποστηρίζει αυτό το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για την οικονομική εκμετάλλευση του παραλιακού μετόπου, για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στρατηγικών, πως λέγονται, και τα λοιπά, και μάλιστα και μέσα από ένα ιδιαίτερο καθεστώς, και ταυτόχρονα να υποστηρίζει ότι μπορεί να προστατευτεί το περιβάλλον, να υπάρχει ήπια αντιμετώπιση, ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα κτλ. Νομίζω είναι δύο πράγματα αλληλοσυγκρόμενα μεταξύ τους. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα το παραλιακό μέτωπο δεν είναι η προσέλκυση μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων. Τι μπορεί να σημαίνουν μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις? Καινούργιες εγκαταστάσεις, υποθέτω, χρήσεις που επιβαρύνουν, ας πούμε, το περιβάλλον. Κάπως έτσι καταλαβαίνω τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. Δεν έχει ανάγκη από αυτό το πράγμα η παραλία σήμερα. Επειδή ήδη σε μεγάλο βαθμό έχει
κακοποιηθεί. Εκείνο που χρειάζεται είναι να μην κάνουμε περαιτέρω ζημιές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να άρουμε ό,τι μπορούμε από αυτά που έχουν ήδη γίνει και να φέρουμε σε μια καλύτερη κατάσταση την περίπτωση. Θα μου πείτε, υπάρχουν ήδη πράγματα, υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, υπάρχουν διαφορές από περιοχή σε περιοχή, αυτά πρέπει να τα δει κανένα συγκεκριμένα, τι μπορεί να γίνουνε, αλλά να έχουμε μια γενική αρχή νομίζω. Να μην επιβαρύνουμε περαιτέρω. Και από αυτά που ήδη έχουν γίνει τα στραβά, και μπορεί όλοι να έχουμε, που λέει ο λόγος, ευθύνη, άλλοι μικρότεροι, άλλοι μεγαλύτεροι, να δούμε να τα διορθώσουμε, όχι να τα χειροτερέψουμε. Η λογική της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων, μεγάλων επενδύσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας κτλ., δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταλαβαίνετε σαν ήπιες παρεμβάσεις. Απολύτως ήπιες παρεμβάσεις χρειάζονται στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο, αγαπητοί συνάδελφοι. Να περιμένει κανένας κάτι άλλο, τι είναι αυτό? Μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε υποψιασμένοι, ότι δεν ξέρουμε τις πολιτικές της κυβέρνησης, γενικά τη λογική που πρεσβεύει? Δεν έχουμε παραδείγματα? Εγώ, αν κρίνω μόνο από το παράδειγμα του ελληνικού, παρότι δεν θα υπαχθεί στην καινούργια αυτή εταιρεία, επειδή είναι στο Ταϊπέδ, είναι ήδη στο Ταϊπέδ, αν δείτε τι προβλέπετε να γίνει στο ελληνικό, που ακόμα και προσχώσεις μπορούν να γίνουν και καινούργια ξηρά να δημιουργηθεί και κατοικίες να χτιστούν και ξενοδοχεία κτλ., θα καταλάβετε ότι δεν πρόκειται, ας πούμε, για ήπιες επεμβάσεις. Με σκοπό να προστατεύσουμε το φυσικό τοπίο όπως είναι και να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη πρόσβαση του κόσμου στην παραλία. Νομίζω ότι δεν πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο, αν μου επιτρέπετε μια γνώμη, να δώσει πολιτική συνένεση σε αυτό το σχέδιο. Νομίζω μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι θα ακολουθήσει, γιατί να πάρουμε μια ευθύνη να είμαστε συνένοχοι σε αυτό το πράγμα. Εγώ αυτή τη γνώμη μπορώ να πω. Όταν ο κύριος Μηταράκης δεν μας φώναξε, είπατε εσείς δεν πηγαίνουμε γιατί δεν φώναξαν την περιφέρεια. Το λέω αυτό, Χρήστο, γιατί πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δευτέρου βαθμού να βρει κοινή γλώσσα. Δεν μπορεί να έχει αποσπασματικές πολιτικές. Στην κεντρική στρατηγική, από ό,τι άκουσα από όλους σας, συμφωνούμε. Το ζητούμενο είναι να μην καπελώνει όλες τον άλλο. Δεν συμφωνούμε, αγαπητέ συνάδελφε Γιάννη, δεν συμφωνούμε στη στρατηγική. Με σένα δεν συμφωνούμε. Ναι. Μεταξύ μας όλοι οι δήμαρχοι συμφωνούμε. Δεν ξέρω ποιοι συμφωνείτε. Εγώ από την εισήγηση. Μισό λεπτό, συνάδελφε. Μισό λεπτό. Μισό λεφτάκι. Εγώ από την εισήγηση. Εγώ από την τοποθέτησή σου που άκουσα, άκουσα θετική τοποθέτηση απέναντι στο σχέδιο της κυβέρνησης. Κάνω λάθος? Εμείς λοιπόν είμαστε αντίθετοι σε αυτό και λέω, αυτό προσπάθησα να πω πολύ σύντομα. Μα ότι εγώ δεν άκουσα το διάλογο. Άκουσε στη δική μου τη θέση. Άκουσε με, μικρό μισό λεπτό, ρε Γιάννη. Βρε Γιάννη μου, έχουμε να τοποθετηθούμε απέναντι σε ένα σχέδιο της κυβέρνησης. Δεν μπορείς να είσαι και με το χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη. Με συγχωρείτε που το λέω αυτό. Έχουμε να τοποθετηθούμε. Χρήστο μου, με μισό λεπτό, ακούστε τα παλαμάκια αυτά. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ ούτε χωροφύλακας ούτε αστιφύλακας. Νομίζω κατάλαβες τη φράση που είπα. Έχουμε να τοποθετηθούμε. Μου επιτρέπετε να τελειώσω? Εσείς γιατί δεν αφήνετε το ψάρι? Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, μην διακόπτε. Μην διακόπτετε. Ακούστε να δείτε. Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Γιατί απευθύνεστε σε μένα, δεν σας κατάλαβα. Γιατί λες κυβερνητική πολιτική κάνει υπόδειξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Δεν χρειαζόμαστε υποδείξεις. Ξέρουμε πολύ καλά τι θα κάνουμε. Τι να σου πω. Δεν καταλαβαίνω αυτή την παρέμβαση, Γιάννη. Εντάξει, συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Ακούστε να δείτε. Παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Μισό λεφτάκι. Έχουμε να τοποθετηθούμε απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση και πάει να κατατεθεί στη Βουλή. Συνεπώς πρέπει να τοποθετηθείς. Εσείς τοποθετήστε υπέρ, εγώ τοποθετούμε κατά και προσπάθησα... Εντάξει. Προσπάθησα να εξηγήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σύντομα, ότι δεν μπορεί να υποστηρίζεις αυτό το πράγμα και να λες θα προστατεύσω και το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει, εσείς θα ψηφίσετε στο τέλος αν είστε υπέρ ή κατά. Εγώ είπα ότι δεν πρέπει εμείς να συνενέσουμε σε αυτό το πράγμα. Και με πολύ απλά πραγματάκια είπα τι έχει ανάγκη η παραλία. Δεν έχουμε ανάγκη από στρατηγικές επένδυσεις. Από εκεί και πέρα, όταν μας κάλεσε ο κύριος Μηταράκης,
Δεν τα κατάλαβα την παρέμβαση αυτή. Δηλαδή, τι έπρεπε να πούμε, δεν ερχόμαστε αν δεν φωνάξεις και τον Περιφερειάρχη? Εμείς δεν σας είπαμε αν θα κάνετε διάλογο. Με όποιον θέλετε θα μιλήσετε και σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε να ακούσετε και τη γνώμη μας. Εμείς μια άποψη είπαμε. Από εκεί και πέρα, αν συμφωνούμε θα προχωρήσουμε μαζί, αν δεν συμφωνούμε δεν θα προχωρήσουμε μαζί. Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει που μας κάλεσε ο κύριος Μηταράκης και πήγαμε και είπαμε την άποψή μας, όπως σας τη λέμε και εδώ πέρα τώρα. Αυτά και να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Δημάρχο. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δεν είχα στις προθέσεις μου να πάρω το λόγο, καθότι από τον Δήμαρχο Μοσχάτου καλυφθήκαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως πιστέψτε με ότι προκλήθηκα με κάποιες συζητήσεις εδώ συναδέλφων που αναφέρθηκαν γύρω από το παραλιακό μέτωπο και για παράδειγμα υπόθεσαν πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών ότι θα γίνουν ουρανοξύστες στο παραλιακό μέτωπο, ότι και ο κύριος Βαρεμένος νομίζω προηγουμένως είπε ότι η Καλυθέα έχει χάσει την επαφή της με τη θάλασσα. Και θέλω να πω στον κύριο Βαρμένο, επειδή μένω ακριβώς Ποσειδώνος και Θησαίος και μένω στο δεύτερο όροφο, τη θάλασσα δεν την βλέπω. Η υποβάθμιση λοιπόν του δρόμου ταχείας κυκλοφορίας που εντάσσεται μέσα σε αυτές τις μελέτες θα ήταν ό,τι καλύτερο για την Καλυθέα. Πέρα από εκεί, να πω λοιπόν, που είπε και ο Περιφερειάρχης προηγουμένως, ότι οι μελέτες οι οποίες έχουν κατατεθεί και από το Ρέτζιο Πιάνο, αν θέλετε, σε μια ενιαία ταυτότητα με το χώρο του υποδρόμου, που πραγματικά τα έργα του Δήμου Καλυθέας, αυτό το κομμάτι δηλαδή που αναλογεί στην Καλυθέα, ολοκληρώνεται μέσα στον Ιούνιο. Κύριε Περιφερειάρχη, νομίζω γνωρίζετε τα κολυβητήρια, το γήπεδο και ο στίβος γενικότερα, αναψυκτήριο, ό,τι χώροι υπάρχουν, μέσα στον Ιούνιο θα γίνουν και οι διαδικασίες παράδοσης πλέον του έργου στο Δήμο Καλυθέας. Αλλά πιστεύω ότι έχοντας αυτό το έργο μια ενιαία ταυτότητα με την υποβάθμιση του δρόμου ταχείας κυκλοφορίας, αλλά και γενικότερα στο σύνολο των έργων, θα είναι ό,τι θετικότερο, αν θέλετε, για την Καλυθέα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος έχει το λόγο. Να πω κάτι, ώστε να έρθει ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ότι έχουμε 18 μιλητές για μια ώρα. Για μια ώρα πρέπει να κλείσουμε.